Ξημερώνει, ξημερώνει η Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Τρόικα, εδώ, στο λίμπερο της καρδιάς σας, στους 107,4. Σωτήρης Δασκαλάκης, τρώγοντας τα νύχια του, περιμένει άλλες 48 ώρες και κάτι για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο, μέχρι και τις 12 η ώρα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμα μας, αποστολή στο 54-526. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης και άλλοι δύο τύποι. Η σαπίλα της Τρόικας, έτσι, το υγιές κομμάτι, δηλαδή εγώ, το ποιοτικό κομμάτι, δηλαδή εγώ, παρουσιάζω τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701, όπου τι δουλειά μπορεί να σου κάνει ο Μαργαριτόπουλος, να σε φροντίσει υπεύθυνα, να φροντίσει υπεύθυνα τα συμφέροντα των πελατών πριν και μετά την ασφάλιση, χωρίς καθυστερήσεις και ούτε ίχνος ταλαιπωρίας. Το υγιές κομμάτι της Τρόικας, δηλαδή εγώ, καλημερίζει τον διαιτητή του αγώνα της Κυριακής, Χίλμαν Θάνο, τον 35χρονο διαιτητή, ο οποίος αγαπάει την Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά μπορούμε να το αφιερώσουμε ένα όμορφο ύμνο γεννημένο στην Εξτρεμαδούρα. Α, τι μαθαίνεις όταν από μένα, έτσι. Εξτρεμαδούρα, στη Λιβαδιά της Ισπανίας δηλαδή. Για τον Χίλμαν Θάνο λοιπόν. Παίξε καλά τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Φίλε, πιο βασιλικός πεθαίνεις, σβάστηκες παντού. Χίλμαν Θάνο! Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει κερδίσει το 75, το Σεπτέμβριο του 75 την Μπαρτσελόνα, την ομάδα που μισείς. Να το θυμάσαι αυτό πριν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο της Τουμπάρα την Κυριακή σε 7.30 ώρα. Χίλμαν Θάνο, ο προηγούμενος προπονητής του Ολυμπιακού, είναι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, η ομάδα που μισείς. Χίλμαν Θάνο, με αυτόν εδώ τον προπονητή κάνουν ισοπαλία βολική 0-0 Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα. Να τα θυμάσαι αυτά πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο της Τουμπάρα. Δεξιώσεις Διαμαντής από ένα πάρτι 20 ατόμων. Έστω ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Ναι, Χίλμαν Θάνο, μπορείς να διοργανώσεις κάποια εκδήλωση και εσύ εκεί. Από μια παιδική κατασκήνωση ως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Catering Διαμαντής ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Δεξιώσεις Catering Διαμαντής στο 18ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 530 525 Αλα Μαντρίτ για να οργανώσετε την τέλεια εκδήλωση. Αλα Μαντρίτ, Χίλμαν Θάνο. Μαζί μας έχουμε και την Dialog, Χίλμαν Θάνο, να ξέρεις. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη Κατερίνη Βέρεια? Μπορείς, ναι, μπορείς, φυσικά. Αν μιλάς από τα γερμανικά, αν μιλάς και γράφεις γερμανικά, είσαι επικοινωνιακός, το καταλαβαίνω, Χίλμαν Θάνο, μπορείς να εργάσεις εδώ. Αξιόπιστος, βρίθεις. Και συνεργάσιμος, μπορείς να συνεργαστείς, όμορφα. Προσφέρουμε τουλάχιστον, όχι πάει ΠΑΟΚ, εμείς, η Dialog δηλαδή. 1100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, τι άλλο θέλεις. Ρεπό θεαργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Καλημερίζω τον τουρίστα. Συγγνώμη, τον Μάριο Σλαμά. Καλημέρα, κοντέρ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ σπρέι, πολύ μέρη τώρα. Πολύ μέρη. Το Σωτήρι, καλημέρα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Τον παρουσίασες? Τον παρουσίασα, ναι. Πάντα παρουσιάζω τους πάντες. Μπράβο, παλικάρι. Καλημερίζω τον διαιτητή του αγώνα, Χίλμαν Θάνο, από την Εξτρεμαδούρα, φόλα Ρεάλ Μαδρίτης, να ξέρεις. Γιατί μιλάς σαν αδόλφος σήμερα? Τι? Σαν αδόλφος. Τι αδόλφος? Α, μου φάνηκε ο τονισμός κάπως. Τι φοράς? Τι φορά? Α, ναι, όντως σε φορά. Glory Days, 1985. Σε κάνει μήνυση ο Σπρίξτιν. Glory Days, ναι, ναι. Αδέρφια, καλημέρα. Αδέρφια, καλημέρα. Λοιπόν, επικοινωνία, SMS-ική προς το παρόν, έτσι. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. 54-526. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, η κρίσιμη μέρα ήρθε. Τέσσερις μονές προσκλήσεις δίνει η Τρόικα για τους αλυταράδες του New Jersey, για τα τέρατα του βαριού και ασήκωτου rock, του heavy rock. Νομίζω αυτό ταιριάζει πάνω απ' όλα στους Monster Magnet, για τους Monster Magnet. Τέσσερις μονές προσκλησούλες. Ούτε μία, ούτε δύο. Μας πρίξατε πάρα πολύ εδώ και 1,5 μήνα. Να δούμε σήμερα ανταπόκριση, έτσι. Τέσσερις μονές προσκλήσεις. Κολλασμένη Κυριακή στο Principal, έτσι. Το live, από ό,τι μαθαίνω, θα πάει όσο πιο πίσω για τον ευνόητο λόγο. Όσοι πάτε, εννοείται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ίσως και πιο καλά από μένα, ότι δεν πρέπει να χάσετε το ελληνικό support, που είναι η λατρεμένη, η παγκόσμια για μένα κλάσης, Memphis. Με σκληρό, βαρύ, αμερικάνικο ήχο, με ελληνικό στίχο. Ό,τι καλύτερο. Καλημερίζω τον Άλλη και την παρέα του.
που κάνουν ειδικές προετοιμασίες για να θάψουν τους Monster Magnet. Ναι, θα το τολμήσουν αυτό, να θάψουν οι Θεσσαλονικείς, Memphis, τους Monster Magnet. Δίνουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη? Όχι. Τίποτα. Luxor, Star Game, τέτοια, Άρης, Πάου, τίποτα, όχι. Αυτό, για τα σκαλάκι live, όχι. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Ωραία. Οπότε, πληκτρολογείς το κινητό σου FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις live, αν και είναι ένας διαγωνισμός, αλλά γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Ίσως δώσουμε και κανένα γυαλάκι. Ίσως. Έτσι από τα Opticon Express. Ούτως ή άλλως καλημερίζουμε τα Opticon Express. Μας στηρίζουν εδώ και περίπου 2,5 χρόνια από τη βραδινή εκπομπή που κάναμε Los Liberistas με τον Γιώτη τον Βεντούρη. Από τότε δεν έχουν λείψει ούτε μέρα από το πλευρό όπου έχει μετακινηθεί ο Ασλαμής και εκτιμούν πάρα πολύ την Τρόικα. Έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54526. Και φυσικά, επειδή προχθές, 4 Φλεβάρι, 8 έχουμε σήμερα, 7 έχουμε σήμερα, πριν 8, πριν 4 μέρες, δεν ξέραμε αν θα είσαι εσύ ο διοίκης του αγώνα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος όμως τα ψάχνει αυτά, 4 Φλεβάρι του 84, γεννήθηκε σκαμάρι μας στην Εξτρεμαδούρα, happy birthday στα ισπανικά, για το Χίλμαν Θάνο, μόνο στην Τρόικα αυτά, μόνο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εδώ πέρα στην Τρόικα, το υγιές κόμμα της εκπομπής, δηλαδή εγώ, η ποιότητα της εκπομπής, δηλαδή εγώ, και όχι η σαπίλα του 66% που είναι δίπλα μου και παραδίπλα μου. Happy birthday! Όμορφα γλυκά πράγματα. Οι τουρίστες κάθονται έξω, τα συζητάνε μεταξύ τους. Δεν πειράζει. Έτσι, η Τρόικα σήμερα ευχέται στον Ολόψυχα, στον Χίλμαν Θάνο, το διαιτητή του αγώνα της Κυριακής, Χρυσαθετσαλτίδη. Χρόνια πολλά να είναι ευτυχισμένος πάντα και μετά την νίκη της Παοκάρας εδώ πέρα την Κυριακή να παίξει καλά 50-50 εναντίον του Ολυμπιακού, στο μάτς με τον Ολυμπιακό και να σηκωθεί να φύγει, να επιστρέψει πάλι στην Ισπανία. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, να ξέρεις την εκπομπή, από εδώ μέχρι να πάει 12 η ώρα, δεν θέλω να συμμετέχω εγώ, θέλω να βάλω στα δικά μου, μιλάτε μεταξύ σας, ό,τι την μουσική θες να βάλεις θα μου λες, να κόβω, να κάνω, να ράβω κτλ. Έτσι. Ναι. Έχω φέρει παραμυθάκι να διαβάσω για τον κόσμο του Πάουκ. Πρέπει να κάνει νάνι σήμερα από νωρίς. Έτσι. Ήσυχα, όμορφα. Το ίδιο και αύριο. Μακάρι να είχαμε και αύριο εκπομπή. Δεν μπορούμε. Ωραία. Αλλά θα δώσουμε παραμυθάκι από εδώ πέρα. Ο Ρένος και η Ροκ. Δες εδώ τι έχω. Δες εδώ τι έχω. Ο Ρένος και η Ροκ. Το είδα. Άστο να μπει εγώ για να ακούσει λιγάκι. Ναι. Γιατί απογοητεύομαι. Δεν υπάρχει μήνυμα. Φοβερό. Δεν υπάρχει μήνυμα. Λοιπόν, 4 μονές προσκλησούλες για τα παλουκάρια, τους αλυταράδες από το New Jersey των Ανατολικών Ενωμένων Πολιτειών. Αχ, παλουκάρια μου. Κακή παρασκευούλα αυτή, ρε παιδιά. Έτσι, ενώ μυρίζει παρασκευούλα, είναι αυτός ο καιρός. Ρωμανίστα, να χαίρεσαι εσύ το χειμώνα σου. Μπράβο, πολύ ωραία μέρα. Να είμαστε καλά, βέβαια, μην το μιζεριάζουμε τώρα. Πρέπει να καταργηθούν όλοι οι μήνες. Ο Μάιος πρέπει να υπάρχει και ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Ζαχαρίου. Τι? Το Μανθάνο διαιτητή του αγώνα. Ζαχαρίου Προφήτου. Τόση ώρα τον αγώνα πάτε. Δεν βλέπω να πουλάει, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Ζαχαρίου Προφήτου. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Θεοδόρου Στρατιλάτου. Να είστε καλά, παιδιά. Κονίτος, Πέργετος και Λικαρίων. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Ζαχαρία, παιδιά. Κατσούλη. Από τότε που είχα έναν τον Ζαχαρία Κατσούλη και έναν πολύ πιο παλιά συμμαθητή μου στο δημοτικό, το οποίο το παλικάρι γενικά το κυνηγούσε η κοινωνία. Ζαχαρία, ελπίζω να είσαι καλά, ρε φίλε. Γιατί? Έχω να σε δω από τότε, από την Τρίτη Δημοτικού. Το παιδί ήταν το μαύρο πρόβατο. Ενώ ήταν κατάλευκος με φακίδες. Ζαχαρία, δεν ξέρω, θα συγκινηθώ πάρα πολύ αν υπάρχει εκεί πέρα έξω, ειλικρινά, και είσαι καλά. Ζαχαρία, έχω να ακούσω. Τελευταίος είναι όντως ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Δηλαδή, δεν, είναι από τα ονόματα που δεν τα δίνουν σήμερα. Ο άλλος σου λέει, δεν κάνω το γιο μου Ζαχαρία, ρε φίλε. Η Ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα δεν είναι τυχαίο. Στη γειτονιά μας η μητέρα του φίλου μου του Στέλιου μπορεί και να μας ακούει. Τον ξέρω, Στέλιο. Στέλιος. Τον ξέρω, Στέλιο. Το καφέ από κάτω από τον Γρηγόρη. Στέλιος, παικταράς. Έχει παίξει στον Πάο Κοτζιόλης και δεν έχει παίξει ο Στέλιος, ας πούμε. Να το πω, ο Ρομπόλας. Παικταράς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παικτούρα και σε πολλές άλλες ομάδες. Ο 8 τόνους μπάλα. Με κοψιά Μάρκ Χέιτλι Ξαρακιανός, αλλά με 8 τόνους μπάλα. Το παιδί να είναι καλά και βλέπει πάρα πολύ μπάλα. Να είναι καλά ο Στέλιος. Και η οικογένειά του, τη μητέρα του Στέλιου, τελευταία Ζαχαρούλα γυναίκα. Η οποία δεν ξέρω κιόλας, μακάρι να ζει η γυναίκα, δεν ξέρω αν ζει. Μακάρι να ζει. Ζαχαρία, έχω τελευταίο τον Ζαχαρία Κατσούλη, τον αδερφό του Μάνθου και του ο άλλος αδερφός. Δεν το θυμάμαι. Έχω καλύψει και μάτς του άλλου. Ναι. Γιατί δόξα δράμα, σαν νεαρός δημοσιογράφος. Τουλάχιστον 3 παιχνίδια έχω καλύψει. Ζαχαρίας Κατσούλη, όχι δράμα, όχι δόξα, τι είπα, κοτσάνα. Γουσού δράμα, Σωτήρη. Η ομάδα μπάσκετ, Β' Εθνική. Δράμα είχαμε παίξει πάω και λέξει το 85 στο μπάσκετ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπάσκετ. Μπάσκετ.
Σεζόν 84-85. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Τιμωρημένη εσύ. Μάλλον. Δεν ξέρω. Ναι, άντε ρε. Είχε σταθερή παρουσία στη Βιτεθνική και μία χρονιά με τον Κατσούλη. Ναι. Πάντο. Καλά, ο Κατσούλη. Όχι οι πρωταγωνιστές, ήταν άλλοι πρωταγωνιστές. Αλλά ο Κατσούλη ήταν. Ο Ζαχαρίας φορούσε το 12. Εντάξει, εκεί. Κυνήγησε και την άνοδο, α πούμε. Και ο Μάνθος το 7. Ναι. 7 ή 8. 7, ε. Εδώ. Επιτέλους, εσεμεσικό ξεπαρθένισμα τον 429. Ρε Ασλαμά, καλημέρα. Μου υποσχέθηκε σύντρο Μαρία με τα κίτρινα. Ναι, ήσουν το τελευταίο μήνυμα χθες. Είπες ότι Ασλαμά, αν έχεις χιούμορ, ξεκίνα με Μαρία με τα κίτρινα. Και σου στο λέω τώρα, φημίζομαι για τρία πράγματα. Για τρία πράγματα φημίζομαι. Το ένα είναι το χιούμορ μου. Οπότε σου δίνω με χαλί Monster Magnet και Space Lord, motherfucker. Σου λέω Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γειτονά. Τον άντρα μου τον αγαπώ, τον γειτονά καλύτερα. Με Δήμητρα Γαλάνη, έτσι. Τεράστιο κομμάτι. Αυτό είναι Σωτήρη Γιάννης Πανός. Η σύνθεση. Τεράστιο κομμάτι. Να σε καλά, 429, να σε καλά, να σε καλά. Δίνουμε κάτι για Άρη. Όχι. Τέσσερις. Είμαστε ενέργεια υπέρ της εξυγίανσης. Ναι. Τέσσερις μονές προσκλησούλες, Monster Magnet, Κυριακή βράδυ στο Principal. Ήρεμα, μετά τον αγώνα, είναι ωραίο καλό να ανεβεί η πεσμένη ψυχολογία σου στο live. Θα είσαι γράκος, θα είσαι κατακριωτικός. Αν είσαι Ολυμπιακός, θα είσαι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι φωνή έχεις για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής, έτσι. ΠΑΟΚ 1926. Ολυμπιακός σύνδεσμος, Φιλάθλος Πειραιώς 1925. Ή αλλιώς σκιά του Εθνικού. Ναι. Τι φωνή έχεις. Εντάξει, όχι τι επιθυμία. Τι φωνή έχεις. Θα πω σε λίγο τι φωνή έχω εγώ από το βράδυ της Τετάρτης. Όχι επιθυμία, φωνή. Τι φωνή έχω. Επίσης, σχολιάζεις τα όσα γίνανε εψέ στους προημιτελικούς του κυπέλου. Εργοτέλης 1929. Αστήρ Τρυπόλεως 1931. 01. Και Ατρόμητος 1923, ΑΕΚ 1924. The same. Και αυτό... Ο Ατρόμητος είναι 1923 ή εντάξει. 1998. Εντάξει, εντάξει, λέμε τώρα. Εντάξει. Και επίσης, τι προσδοκά 93. Ο φίλος του Ηροδότου 94. Και τι προσδοκά ο φίλος του Ηρακλέους στο παιχνίδι. Ηρόδοτος 1932, Ηρακλής 1908. Να πω κάτι εδώ. Μην χάσετε το μεσημέρι της Κυριακής στον Λίμπερο με τίποτα. Πες μου τι περιγράφει. Πες μου τι περιγράφει ο Μαρσέλ. Όχι. Όχι. Ποιος θα είναι ο Μαρσέλ? Είναι στα Χανιά. Ξέρει που είναι. Δεν μπορεί να πάει δίπλα. Έχουμε άτομο στο Ηράκλειο και εμείς θα στείλουμε τα Χανιά. Ωραία. Στείλε το Μαρσέλ, ρε. Στείλε το Μαρσέλ. Σωτήρη, συγγνώμη. Έχει ακούσει παιδιά του Μαρσέλ. Πάλι, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά. Είναι ωραίο αυτό που κάνει. Κάθε φορά. Σωτήρη. Αφάντε, πείτε τα για να παραμύθια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εσύ που δεν μπορεί ΠΑΟΚ. Πάλι αποπροσανατολίζει. Υπάρχει μάτι στην Κυριακή. Ξύπνα το πει τα δέντε. Πάει να το πάει λαού λαού. Πείτε τα δικά του. Εγώ θέλω να παρακοιμίσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ να είναι σήμερα κανονικά έτσι παραμυθάκι κτλ. Ο Ρένος και η Ροκ, δες τι έχω φέρει εδώ. Δες εδώ. Ο Ρένος λατρεύει τη ροκ. Και έτσι δεν αργεί. Παίρνει την κιθάρα του και πάει στο Λονδίνο την πόλη της ροκ. Και ακού, ακού. Εκεί θα πας τη Δευτέρα. Άσο να παίξει. Ακού. Monster Magnet είναι αυτό καλό. Ακού. Αυτό είναι το άλλο που θέλω να συζητήσω. Monster Magnet. Είδε ο Παλαγιώτη παραμυθάκια. Συνεχίζει για το Ρένο εδώ πέρα. Ναι, εξηγεί στον κόσμο ότι ναι. Καλά, λες παραμύθια για να κοιμηθούν νωρίς να κάνουν. Ναι, ναι, να είναι, να είναι όμορφοι, ναι. Ωραία και τα λοιπά. Το πρωί του βάζει το παραμύθι. Ό,τι ώρα θέλω να του βάζω. Να είναι σίγουροι και τα λοιπά. Κατάλαβε. Μακάρι είχα και το Σάββατο. Συνεχίζει όμως. Του κοιμίζεται σαν ένα μαγαζί που κοιμίζεται άλλη μια μέρα. Στη βιτρίνα του έχει μια ωραία ηλεκτρική κιθάρα. Ωραίο. Σου έχω φέρει κομμάτια εδώ, Ασλαμά. Ορίστε. Από την κιθάρα του Φλωρεντία, ρε καλά, δε σκαλάκι. Σου έχω φέρει εδώ. Ωραία. Θα συνεχίσει το παραμύθι. Κλείστο τώρα και διαβάζω μήνυμα. Ναι. Διαβάζω μήνυμα του Γέστε 7. Θα διαβαστεί άλλες τρεις φορές μέσα στην εκπομπή. 17. Οπαδού του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα των διοικητικών συνοικιών της πόλης. Παίξτε με την ψυχή του Σιδέρη. Που είναι οι συμπαθούν τον Ολυμπιακό. Κάτσε, να το διαβάσω και μετά. Παίξτε με την ψυχή του Σιδέρη. Ναι. Το παράστημα του Νοβοσέλατς. Την τέχνη του Γιωβάνι. Wow. Θρύλε θυμίσου, πρωταθλητή σε θέλουνε, ακόμα και νεκρή σου. 8 Φεβρουαρίου 1981, rest in peace. Υπογραφή Γέστε 7. Το μήνυμά σου είναι ανατριχύλα. Wow. Το εννοώ. Αφού κανονικά. Σηκώθηκε η τρίχα μου. Το μήνυμά σου είναι ανατριχύλα. Εσύ πρέπει να λίγο...
Είσαι... Τι με νοιάζει. Μου λέει χθες ο παδός του Άρης. Ένα και το αυτό είναι. Ο παδός του Άρης. Παίζουν, μου λέει, παίζουν οι δύο τις... ομάδες. Όταν είπε ο άλλος μαριονέτες, γιατί τον έκοψε, λέει ο Χρήσανθος. Αυτό ακόμη και η Μετάλλικα βγάλανε άλμπουμ. Ο κυρίαρχος των μαριονετών. Master of the Puppets. Και πούλησε 100 εκατομμύρια. Είναι λαϊκός, δεν μου αρέσει. Μάρι, Μάρι, για σένα. Ο Ρένος ανοίγει την πόρτα του μαγαζιού. Τι τέλειος ήχος, είναι τον Πάσο. Δεν είναι μπάσο αυτό. Έλα να ακούσεις. Αυτό είναι γάτα. Είναι τον μπάσο. Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό του Σαλτίδης το έλεγε. Μα τι συμβαίνει εδώ. Το πιάνο και το σαξοφόνο παίζουν μαζί και όλοι το ρίχνουν στο χορό. Άκου. Κλεμμένο. Τζέρι Λι Λιούις. Κλεμμένο είναι αυτά. Μπράβο ρε. Έτσι και μετά έτσι. Και στο Χαριλάδο το έκανε. Έτσι. Με τον κόλο. Με τον κόλο. Με το σιγά σιγά τα ρίξει όλα. Σιγά, βλαμμένος είσαι ρε. Έφυγε πάνω. Τσακυριέτη. Κάτσε ρε φίλε, λέει ο άλλος μαριονέτες τον κόβεις. Εσύ με λες βλαμμένο, τι έκανα φίλε. Εγώ ρώτησα, δεν είπα ότι είσαι. Άλλο ερώτηση, άλλο γεγονός. Τα παραμυθάκια θα συνεχίσουν μετά. Καλά, 40 χρόνια τώρα παραμύθια. Καλά, καλά, επειδή άλλο ένα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει να είναι φρεσκαδούρα για την Κυριακή. Μια χαρά όμορφα. Σάββατο ούτε στην υγειά μας βλέπεις Σπύρο. 9 και 10 και 4 βαριά βαριά για ύπνο. Και ανηφορείς για του Μπάρα. Και μετά μπαίνεις μέσα στο δίχτυ. Όχι, δες, έχει 10 χρόνια μέλισσες. 10 χρόνια γκόμενες. Είναι πολύ ωραίο, με τρελούς καλισμένους. Και μετά πάτε. Με μπάμπι στόκα. Θα το γράψουμε στο βίντεο. Πάτε και μπείτε μέσα στο δίχτυ μετά. Όλους σας κλείνω. Θα το γράψουμε στο βίντεο. Εγώ έπαιξα Άρης ΠΑΟΚ χωρίς δίχτυ, χωρίς τίποτα και δεν έπαιξα το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Και έχασα κιόλας. Σε παραδέχομαι. Να δω εσάς. Καλά, αυτό είναι και η δύναμη της συνήθειας, εντάξει. Μερικές νότες από το κόντραμπάσο. Έτσι σου έρχεται να χτυπήσει παλαμάκια στο ρυθμό της μουσικής. Αυτό ναι, κάπως κοντραμπάσο ναι. Μετά να δεις τι σου έχω. Κι άλλα έχω ρένο, κι άλλα πάρα πολλά. Κάποιος παίζει φυσαρμόνικα μέσα στο λεωφορείο. Το Λονδίνο είναι πραγματικά γεμάτο εκπλήξεις. Μπομπ Ντίλαν και Νίλ Γιάνγκ, κλεμμένα είναι όλα αυτά ρε εσύ. Κλεμμένα το λεωφορείο, το βιβλίο είναι μηνύσιμο ε. Κάθε σελίδα και μήνυση. Αυτά είναι όλα, ναι. Ρε, καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Το παιδάκι είναι το Ρένο, ρε. Ο Ρένος και η Ροκ. Έχω κι άλλα. Έχω κι ωραίο. Άλλα. Ναι. Παιδιά, για να μην γίνει παρεξήγηση, να καταλάβετε τι γίνεται. Ναι. Ο Παναγιώτης, γιατί δεν καταλάβω, αφιβάλλω αν έχουν καταλάβει ο ένας στους 10. Είπα, έχω φέρει παραμυθάκια. Ο Ρένος και η Ροκ. Μπράβο. Διαβάζει παραμυθάκια για να είναι ήσυχος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι. Να μαστουρώσει και να πάει πορωμένο στην. Ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επικαιρότητα, όχι μια επικαιρότητα, φίλε, επικαιρότητα. Επίσημη ιστοσελίδα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, την Κυριακή δίνουμε μαζί άλλον έναν αγώνα στην προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιστροφής. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μη σχολιάζεις. Επικεντρωνόμαστε στο ποδόσφαιρο, στην όθηση του ΠΑΟΚ, στην υποστήριξη με φωνή και πάθος. Αγνοούμε οποιοδήποτε παλιό ή νέο τέχνασμα πρόκλησης από τους αντιπάλους. Και συνεχίζουμε την πορεία πρωταθλητισμού. Την πορεία ψύχρεμης διαχείρισης των συναισθημάτων μας, ψύχρεμης αντιμετώπισης όλων των καταστάσεων. Ψύχρεμη διαχείριση των συναισθημάτων. Μην σχολιάζεις, είπα. Τρομάζω. Παρακαλούμε τον κάθε φίλαθλο προσωπικά να μην παρασυρθεί από την ένταση. Ενδεχόμενες προκλήσεις και να αποφύγει συμπεριφορές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον της ομάδας από εκείνον ή τον διπλανό του. Να μην γίνει χρήση πυρσών, βεγγαλικών, κροτίδων. Η προσπάθεια για τον τίτλο δεν τελειώνει την Κυριακή και χρειαζόμαστε τον κόσμο μας στις κερκίδες σε όλα τα μάτς ως το τέλος. Ειδικά τις 24 Φεβρουαρίου, λέω εγώ. Παρακαλούμε τον κάθε φίλαθλο ξεχωριστά να βάλει την υπογραφή του στην ιστορία που γράφεται φέτος. Την Κυριακή, όλοι μαζί, έχουμε έναν και μοναδικό στόχο. Να δημιουργήσουμε τις ιδανικές συνθήκες για την ομάδα και τους παίκτες μας να δώσουν άλλη μία απάντηση εντός γηπέδου. Και εδώ κάποιος παίζει ντραμ στον καράζ του. Πόσο τόσο απίθανη μουσική. Ας φτιάχναμε μια rock μπάντα. Maiden. Maiden. Απίθανο. Τα κλέβει όλα. Το πιο μηνύσιμο βιβλίο. Μήνυμα. Μήνυμα. Πρώτον. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό σε ξεφτιλίζει. Στην Καλαμαριά έχουμε Ζαχαρία. Μαλωμένος με την αλήθεια είναι ο Παπ. Ξέρει. Ο Ζαχαρίας, όχι εγώ. Άρα ξέρει Ζαχαρία, ρε εσύ, αυτό σου λέει. Δεν ξέρω. Υπάρχει. Για να το λέει ο Ιταλός. Και πάμε τώρα σε μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ Θαλαμοφύλακα. Σε σχέση με αυτό που ανέφερε νωρίτερα για Ατρόμητο 98 ο Χρήσανθος. Λέει ο άλλος για Ατρόμητο 1998 που υποστηρίζει τον ο Άρης του 2015. Άντε να απαντήσει τώρα. Άντε να απαντήσει τώρα χωρίς τις λέξεις Τρίτονας, Μόλτο, Δανική, Παγωμένα. Φίλε, ο Άρης δεν πήρε αυτή. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Όπως έκανες εσύ. Και το είσαι πάει και σε σένα.
Όχι μόνο σε αυτόν. Ο Άρης δεν πήρε. Έπεσε. Έκανε ό,τι έκανε. Είμαι ο Ηρακλής. Έκανε. Εσύ είσαι ο Άρης. Και πριν ο Άρης ήταν. Ναι. Στο καταστατικό. Και πριν. Ναι. Α, ήταν έκανε ό,τι έκανε και εσύ στο μπάσκετ, φίλε. Και όταν... και στο hardball. Όχι. Στο hardball ναι. Έκανε άλλο πράγμα. Έκανε... πήρε άλλη ομάδα. Ο Άρης δεν πήρε ποτέ άλλη ομάδα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το δικό του έχει άλλαξε αριθμό φορολογικού μητρώου λόγω των χρεών. Όπως έκανες και εσύ στο μπάσκετ. Αλλά. Κατάλαβες, θαλαμοφύλακα. Καταλά. Λοιπόν, όταν πάμε στο πρώτο break. Στην προπαγάνδα λειτουργείς πλέον ως κομμάτι. Σαράπ. Πάμε στο πρώτο break. Τέσσερις μονές προσλησούλες. Μόνστερ. Πολύ αξίας έδωσα βασικά. Fucking magnet Κυριακή βράδυ γιατί στο principal. Έτσι. Εφέ. Γιατί τους hacking κάθε φορά. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο δίπλα live αποστολή στο 54526. I get knocked down, παραγγελάπα και εδώ είμαστε τρόικα με Σωτήρη Δασκαλάκη, ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής. Υγρό θα έλεγα πρωινό, καταφθάνουν μηνυματάκια, καταφθάνουν και οι πρώτες συμμετοχές για, το, για τη λαϊβάρα, για το προσκύνημα στους Monster Magnet. Αν δεν κάνω λάθος, τρίτη φορά στην πόλη μας, οι αλυταράδες από το New Jersey. Τέσσερις μονές προσκλησούλες. Με support τα δικά μας παλουκάρια, Σαλονική για τους Memphis. FM κενό, Κυριακή βράδυ είναι αυτό, έτσι. Το live θα το πάνε όσο μπορούν οι διοργανωτές πιο πίσω γίνεται για να μην κολλήσει έστω το ξεκίνημα του support με το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Διάβασε τι θέλεις για να διάσουμε μηνυματάκια, Παναγιώτη. Όλοι λένε ναι, με μια φωνή. Και μάλιστα θα ηχογραφήσω και δίσκο μαζί. Τίποτα δεν λείπει εκτός από τον Τέφι. Ναι, ακούγεται ένα Τέφι εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα που ακούγεται τον Τέφι. Ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν. Πάμε στο μήνυμα του 169. Τι κοινό έχει ένας αντικειμενικός οπαδός του Ολυμπιακού με την έγκαιρη προσέλευση Μάριου και Χρήστατο στην εκπομπή? Δεν υπάρχουν. Καλημέρα από Φαντομά. Φαντομά σε λατρεύουμε. Και να που είμαστε στο στούντιο ηχογράφησης. Αυτό είναι το σόλο των πλήκτρων. Ωραίο, ωραίο. Παπ, δεν το βλέπω να πολύ περπατάει. Θα το κάνουμε στεναχωριέσαι, αφού ακούγεται από κάτω τότε και το χρωμάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Και τώρα όλοι μαζί ακούνε τα φωνητικά. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ο Παπαδόπουλας καλύτερα να διάβασε παραμύθι παραδοσιακό για να κοιμηθεί ο κόσμος. Νομίζω, ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του 164 οπαδού του ΠΑΟΚ. Χρυσά, είναι μονές οι προσκλήσεις, το είπα τρεις φορές, έτσι. Μακάρι δεν δίνονται για τέτοια live διπλή, για τόσο ακριβή παραγωγή. Εδώ το ότι μας δίνουν τέσσερις, μην το πούμε στο Θεό, έτσι. Oh. Δεν υπάρχει διπλή πρόσκληση για Monster Magnet. Με το κεφάλι μέσα θα μπουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σωτήρη, κλείσ' τη μουσική μας λίγο και με το που διαβάσω το μεθεπόμενο μήνυμα, κατευθείαν πάτα Monster Magnet, την κομματάρα που έχουμε έτοιμη. Λοιπόν. Μήνυμα του ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Όμως έχουμε μία απορία εδώ, sorry 164, δεν βγάζουμε άκρη με το κλείσιμο του μηνύματός σου. Ακόμα μια χαρά θα μας δώσουν τα παλικάρια μας. Αδιαφορία στις προκλήσεις των κακομαθημένων. Χρήσανθε, προσοχή στην διαμάντ. Είναι μεταδοτικό. Χίλια συγγνώμη. Διαμάντ. Αδερφέ, εγώ δεν. Ναι. Ούτε εγώ. Ούτε ο Σωτήρης, ούτε ο Παπαδόπουλας. Συγγνώμη, ναι. Δεν βγάζω άκρη. Τέτοια μηνύματα στέλνει ο 164. Τα πιο πολλά μου είναι εύκολο κατανοητό. Δεν είναι τίποτα μυστήρια. Το εδώ πέρα με διαμάντ, sorry, κάτι δεν τι παίζει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, επανέρχεται ο Γέστε. Είναι ολοφάνερο ότι στέλνει όλη την θετική του ενέργεια ο παδός του Ολυμπιακού από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που λέμε ότι ο γάβρος του Θερμαϊκού είναι ο πιο νόστιμος. Σωτήρη, διαβάζω το μήνυμα και πάτε το κομμάτι στο δεξί πικάπι του Λίμπερου. Πάτε το start για να φύγει. Νικήστε τους κατά φαντασίαν πρωταθλητές. Για τα εκατομμύρια οπαδών μας και μετά αποθέωση στην θύρα 7 με την τρομπέτα του Ατήλιο, τον Υποβρύχιο, τον Ακροβάτη, τον Βουκελάτο. Υπογραφή Γέστε 7. Τον έναν του δύο Βουκελάτους. Πάμε Σωτήρη. Να πω κάτι για τα κορίτσια μόνο που στέλνετε. Αν κάποια θέλει να πάρει passport για backstage, δηλαδή να πάει μετά το live στα καμαρίνια να κάνει backstage με τους Monster Magnet, μπορεί να το δηλώνει δίπλα. Δηλαδή, παράδειγμα, να λέει, ξέρω εγώ, Κατίνα, live, δίπλα και backstage. Έτσι. Μόνο για τις γυναίκες που συμμετέχουν. Οκ. Okay. Αποστολή στο 54526. Φέμ και ενώ. Ονοματεπώνυμο, live, backstage αν θες, μόνο για τις γυναίκες. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, να πούμε αντίο
Παιδιά, είδατε ποιος έφυγε. Σωτήρη, και εσύ το ξέρεις σίγουρα. Ο ηθοποιός Αριστοτέλης Αποσκήτης. Σωτήρη, θα τον ξέρεις σίγουρα, θα σου πω τώρα. Σε ηλικία 63 ετών δεν έδειχνε πάνω από 55 με τίποτα. Έφυγε προχθές. Προσέξτε λίγο. Θα σας πω και για το αντίο το λέμε, αλλά ένα σημείο που έχω νταλκά εγώ. Θυμάστε το σύριαλ του Μέγκα στο Μέγκα Τσάνελε, οι χρηματιστές. Ξέρω τι θα βάλεις. Νομίζω Νάντια. Ότι το έβλεπα. Κόλα το ρε φίλε. Νάντια Δελιγιάννη. Μπράβο ρε σκύλε. Νομίζω ότι το έβλεπα αυτή, μόνο εγώ. Δεν είσαι κάνει καλά νούμερα. Γυναικάρα. Δεν είσαι κάνει καθόλου καλά νούμερα, από ό,τι θυμάμαι. Στην εποχή που τα σύριαλ τσακίζανε. Και στο Μέγκα Τσάνελε και σε άλλα τσανέλια. Μαθητής του Καρολουκούν, ο Αριστοτέλης Αποσκήτης, με πλούσιο βιογραφικό στο θέατρο, σπουδαίους ρόλους και συμμετοχή στις τηλεοπτικές σειρές «Η Συμφωνία της Σιωπής», «Η Μεν και η Δεν», «Φρούτα Εποχής», «Ακροβατώντας». Στο δελτίο τύπου γενικά που είδα εψέ, σε site και εφημερίδες, δεν γίνεται καμία αναφορά στους χρηματιστές. Γιατί? Όπου ήταν πρωταγωνιστής. Παναγιώτη έχει περάσει τελείως τον ντούκου. Εκεί όπου έπαιζε δίπλα στην Νάντια Δελιγιάννη. Μεγάλη μου καψούρα, αρρώστια. Γυναικάρα. Σωτήρη, κατάλαβες ποια είναι? Εδώ μάλιστα, συμφωνούμε. Καστανομάλα, με πολλές ελιές. Πανέμορφη. Έχει εξαφανιστεί. Τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία. Σε ένα άλλο σύριο την είχα δει, έτσι πάλι περίεργο του Μέγκα, αλλά πάλι εκεί τα χρόνια. Ήμουν φουλ ερωτευμένος με Νάντια Δελιγιάννη. Τι είχα κάνει όταν πήγαμε στην Πάρο μαζί? Στην Πάρο. Ναι. Που πήγε στην αυλία και. Άστο σπαθιά, ρε. Ξύλινα σπαθιά και ναι. Στούκαρε με το μηχανάκι. Άστο. Που μου ήρθε με τα αίματα. Θα έβγαινα πάνω. Καθόλου δεν στούκαρε, ο Θεό με λυπήθηκε. Α, σε λυπήθηκε. Καθόλου δεν στούκαρε. Ο Θεό με λυπήθηκε. Πέρασε να πέντε με του δρόμου, άστο. Ο Θεό μα λυπήθηκε. Ναι. Εκεί λε, υπάρχει Θεό. Μάλιστα. Τι είχα κάνει? Τι είχε κάνει? Είχα διαβάσει ναι. Ότι είναι με έναν Αθηναίο επιχειρηματία που έχει εστιατόριο κάπου στην Πάρο. Και τι πήγε να παίξει εστιατόριο, κύριε Σλαβά? Όχι, βρε, ευλάκα. Ευλάκα. Πήγε να τη φά. Ξύπνιε βόρειε. Πονηρέ. Θα φας από νότιο γκόμενα. Κακομύρι. Πάλι με κατεβασμένα αυτιά γυρίζεις. Α, θυμάμαι εκείνη τη μέρα, ναι, όντως. Με συμφέρουν αυτά που λες. Ωραία είναι ενώψη που πάω Ολυμπιακός. Πολύ ωραία είναι. Γκόμενες παίρνουν, τίτλους δεν θα παίρνουν πλέον, να ξέρεις. Γυναίκες δεν παίρνουν. Δεν μας πειράζει. Τόσο ιδιαίτερα. Μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του Αριστοτέλη Αποσκήτη ήταν δήλωση στον Γιάννη Στάνκογλου στον Καλλιγούλα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τώρα, πριν κάνα χρόνο, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Όποιος θυμάται τη σειρά, την παρακολουθούσε. Δεν μας είπες τι έκανε. Τη σειρά. Χρηματιστές. Χρήσατε, το έβλεπες εσύ? Όχι. Στο Mega Channel, θυμάσαι τη σειρά? Τότε άρχισε. Έφυγε το παιδί ο ξανθός, ο ψηλός, τελείως Βρετανός. Τότε άρχισε και τέτοια, ρε. Πολύ αρχοντικό ύφος. Μάριε, δεν βλέπω τηλεόραση. Ας το βλέπω. Ναι. Αν έβλεπες τώρα τότε. Τώρα σου λέω 95, 94, 96. Σου λέω 93 ναι. Με 95. Είναι 95 τηλεόραση, θα βλέπω 95, ρε Μάριε. Γιατί? 20 χρονών, όχι, 18 χρονών ήμουνα. Ναι. Τηλεόραση θα βλέπω, είσαι χαζός. Εμείς βλέπαμε μέσα στον αέρα και μετά βγαίναμε έξω. Άσε τώρα. Κάτι, συγγνώμη, αυτό, τώρα, αυτό τώρα τι είναι, δεν κατάλαβα. Το Μέγκα έκλεισε, είναι τα κανάλια, να ξέρεις, έτσι. Μήπως δεν το γνωρίζεις αυτό? Το γνωρίζω ναι. Το Μέγκα, φίλε, πάρα πολύ καλά. Ναι, εντάξει. Δεν το βλέπω. Μάρι, δεν έβλεπα. Δεν ξέρει. Ποτέ δεν έβλεπα σειρές και σου λέω, άντε να έβλεπα κανένα. Α, σου πω τι έβλεπα. Έβλεπα το Matlock, ας πούμε. Α, ωραίο. Κάτι τέτοια από τότε με δικηγόρο. Ο Σιγκλέν, τον Πίστολς, ναι. Όχι, Matlock. Έβλεπα εκείνος και εκείνη και εκείνος. Πώς το λέγανε, με Bruce Willis και την Κάμερον. Α, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Αυτό. Που λεγόταν κανονικά Moonlighting, κάπως έτσι. Έβλεπα MacGyver. Σίπιλ Σέμπαρτ. Ναι, πολύ ωραία, γυναικάρα. Θεά και εγώ, κλασική Αμερικανική. Περίμενε. Πώς και έτσι. Πολύ περίεργο αυτό που συμφωνούμε. Έλεγε η ίδια για την εμπειρία της με Bruce Willis. Ναι, με μαλλιά Willis. Λέει πρώτο τρίμηνο τετράμηνο τον συχαινόμουν. Συνέχεια κάπνιζε και προμούσε και τέτοιο. Ήταν σιδαίος. Πώς πήρε τη δουλειά στον το ρόλο, ξέρεις, ο Bruce Willis εκεί? Για να μάθουμε. Πήγε στα στούντιος, ρεμάλι κατεστραμμένος. Μπράβο. Χέρια στις τσέπες με φανελάκι λερωμένο. Φανελάκι. Εμένα περιγράφεις. Γιατί πράγμα, όντως. Γιατί πράγμα, για να βρει δουλειά σαν αχθοφόρος. Wow. Δεν είσαι ιδέα από υποκριτική, ιδέα τίποτα. Και τριγύριζε, παιδιά, αν θέλετε μην ξέρω, να κουβαλάω, ξέρεις, σκηνικά τέτοια. Εδώ με τον Bruce διαφέρουμε. Το βλέπει ο παραγωγός, ο συνοθέτης της σειράς. Είχε περάσει οντισιόν γύρω σε 100 άτομα. Δεν του κάνει κανείς. Φόρμα. Λέει, εσύ τι είσαι, λέει ο Bruce Willis. Εγώ δουλειά ψάχνω. Λέει, έλα εδώ. Θες να παίξεις, λέει, σε σύριαλ. Λέει, με κοροϊδεύεις. Εγώ θα να κουβαλάω, λέει, κανένα ξέρεις. Έτσι απλά στην Αμερική. Έλα, παίξεις σύριαλ, κατάλαβες.
Πώς είναι φορμάρο στα αγγλικά. Τον παίρνει και λέει, εσένα θέλω. Θέλω έναν σιδαίο. Φορμάρο στα αγγλικά. Ένα χιδαίο σαν αυτόν. Ρε παιδί μου, αλιτάκο αυτό με που κλωτσάει τενεκέδια στο πάτωμα και τέτοια. Και τον βάζει δίπλα της. Από τα άπειρα που έχει πει για τη Σίμπιλ Σέμπαρτ, τα λέει η ίδια. Η ίδια. Τι έλεγε, λέει, το πρώτο τετράμινο πεντάμινο όταν έμπαινα στο πλατό για το γύρισμα. Παιδιά, ανοίξτε λίγο την πόρτα να περάσει η Σίμπιλ. Και έκανε, λέει, το στήθος μου. Έδινε το στήθος μου. Ότι δεν χωράω να περάσω λόγω του στήθους. Ναι, κλασική Αμερικανό γουμάν. Πέθαινα. Γεια σας, ονομάζομαι Σάσα. Είμαι λογοδοσμένη εδώ και κάτι μήνες. Έχω σχέση και με έναν παντρεμένο. Το ζήτημα είναι ότι το έμαθε η γυναίκα του. Μου ζήτησε να τον αφήσω ήσυχο, αλλιώς θα τα πει όλα στον φίλο μου. Ωραία αυτή. Έχει και φίλο και παντρεμένο. Εντάξει, κυμπάρης. Επειδή δεν ήθελα να έχει φίλο και έχει παντρεμένο. Αμέσως. Εκείνος όμως θα έχει μπλέξει με μια άλλη. Η γυναίκα του όμως θέλει να συμμαχήσουμε ώστε να το χωρίσει και από αυτήν. Με απειλήσε μάλιστα πως αν δεν τη βοηθήσει, θα μιλήσει στον φίλο μου και θα του πει όλη την αλήθεια. Να το κάνω. Να συμμαχήσω μαζί της, ώστε να μην μου διαλύσει τη σχέση. Πάει τελείως. Δηλαδή η γυναίκα του παντρεμένου με τα οποία τα έχει την απειλεί ότι θα το πει στο γκόμενο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτά στο Open. Με αποσυντονίζεται με τα παραμύθια, έτσι. Ο Ρένος, το Πάοκ και η Τζαζ. Ο Ρένος είναι στη Νέα Ρουλεάνη, την πόλη της Τζαζ. Βγάζει το σαξοφωνό του, αυτό σε ενδιαφέρει, Μάρη, ναι. Και ετοιμάζεται να γνωρίζει καινούργιους φίλους. Ναι. Η Μόνικα Λεβίνσκι. Κανονικά, ναι, δώστε. Μου άρεσε η Λεβίνσκι. Μου άρεσε. Ωρε Σάβουρ! Σάβουρ! Τι λες, ρε εσύ. Ωρε Σάβουρ! Εκεί που πήγαμε να συμφωνήσουμε με Νάντια Δελιγιάννη, ρε φίλε. Αμερικανό γκέρ. Είσαι ένα πράγμα, ό,τι βλέπεις, κρέας μπέκα. Είναι Αμερική γι' αυτό. Βάλε Νάντια Δελιγιάννη να μου πεις αν σου αρέσει. Νάντια Δελιγιάννη. Έπεσε στο σύρελ αυτό. Πάω Ολυμπιακό. Α, Μάρη, συμμετέχει και εσύ σε αυτό. Να, τι τύχει. Την πλησιάζει κάποιο με την τρομπέτα. Τι δυνατό φύσημα. Κοιμή σου πάω εκεί. Νάνι. Λουίς Άρμστρονγκ. Δεν τι κάνει κινήσεις. Άστο, δεν πειράζει. Κάνει πνευστό, μήπως κάνεις πνευστά, λέει. Ναι, δεν πειράζει. Να, κι άλλος ένας μουσικός με το κλαρίνο του. Τι είναι αυτός, ρε. Κοιμήσου, Πάοκη. Φρεσκαδούρα για την Κυριακή. Μπορείς να μου το δώσεις αυτό, το δώσεις στη τέτοια. Το πουλάω. Στη Μαρία. Στη Μαρία, ποια Μαρία. Την κόρη μου. Τη μικρή. Κι άλλο δώρο, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, αυτά είναι δανεικά. Είναι από την βαφτιστική. Εσύ, 220 ευρώ δώρα σε πήρε. Δανεικά. Είσαι αχάριστος είσαι. Είμαστε θεότρελοι και το διασκεδάζουμε. Πάμε, όλοι ακολουθούμε το τρομπόνι. Έλα και το τρομπόνι. Ωραίος. Το τρομπόνι. FM κενό, όνομα επώνυμο τρομπόνι, αποστολή στο 54526. Παιδιά, βοηθήστε με λιγάκι, το κουβαλάω δύο μέρες. Συνδυάσαι αμέσως, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου λίγο τι ακριβώς. Να και το κοντραμπάσο. Μπράβο. Μα ποιος είναι ο κύριος με το κοστούμι και το παπιόν. Ο Σάββας Θεοδωρίδης. Αυτό δεν είναι κοντραμπάσο. Αυτό είναι κουνούπι. Δεν είναι κοντραμπάσο αυτό. Κουνούπι ήταν αυτό. Κοντραμπάσο ήταν αυτό. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Με την ιστορία αυτή έγινε χαμό τις τελευταίες μέρες. Το σουρντίζω από την Τετάρτη. Πρωτοσέλιδο Εσπρέσο, έτσι. Επιχειρηματίας έπιασε τη χείρα σύντροφό του στα πράσα. Και κερατάς και δαρμένος. Δεν το λένε αυτό στα πράσα. Ναι, γιατί έκλαβαν πράσα παλιά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βοήθα λίγο. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Έπιασε την. Επιχειρηματίας έπιασε. Την χείρα σύντροφό του στα πράσα. Εγώ κάπου μπερδεύομαι, sorry. Τη χείρα σύντροφό του. Ναι. Ναι. Είναι μία η οποία ήταν παντρεμένη με κάποιον ο οποίος τα τίναξε και την έχει γκόμενα. Και την έπιασε με άλλον. Τι λες, με τον νεκρό να ήταν. Πάει ο άλλος. Να είναι νεκρός αυτός. Ναι. Γιατί το βάζει αυτό με τη χείρα, τη σύντροφό του, δεν το κατάλαβα αυτό. Μπορεί να είναι πρόσφατο. Έχει δονή. Έχει δονή, ναι. Σε φτιάχνει, κατάλαβε. Είναι σαν τη χείρα στο κρεβάτι. Είναι ιστορία που σε φτιάχνουν, Μάρη, και έχει καρτοπετσέτες πάντα δίπλα σου. Ναι. Όταν κοιμάσαι. Και έγιναν μηνύσεις, λέει. Σκηνές ροκ με ύβρις και μηνύσεις. Τι εννοείς, έχει καρτοπετσέτες πάντα. Ξέρει αυτό. Μάρη, τι σημαίνει έχει καρτοπετσέτες πάντα δίπλα σου. Ορίστε. Δεν άκουσα. Τι είπα, κάτι άσχημα με καρτοπετσέτες. Νόμιζα, λέει, γιατί δεν ξέρω τι μιλάει. Είναι σαν τις ιστορίες, λέει, που έχει πάντα καρτοπετσέτες δίπλα στο κρεβάτι σου. Τι εννοεί αυτό. Τρως, λερώνεσαι και σκουπίζεσαι. Αν το βράδυ μου τρέξει η μύτη, να σκουπιστώ. Δεν είναι κακό. Η μύτη. Πού το έχει το ρουδούνι. Έχει ρουδούνι κάτω από την κοιλιά. Είσαι γένας. Φρουτς. Αηδίατε. Πίτσα σε χωνάκι. Διευθύνω μια jazz μουσική σκηνή. Μ' αρέσει πολύ η μουσική σας, φίλοι μου. Ακολουθήστε με. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα την Κυριακή είναι αυτή.
Επιστροφή στο στούντιο. Οι γραμμές θα ανοίξουν σε ένα λεπτό από τώρα. Το γνωστό σε όλους και σε όλες. 23 10 287 888. Από κινητό 6945. Τα υπόλοιπα ίδια. Έτσι, 287 και 3 οκτάρια. Καλημερίζουμε Γιώργο Συρίγο με το ωραίο το σκουφάκι του. Μην ξεχνάς, ο διαγωνισμός τρέχει. 4 μονές προσκλησούλες για το live των Monster. Ναι, όντως. Κυριακή Manchester City Chelsea Μάρια. Σάββατο Liverpool Bournemouth. Και ο άσος αγωνιστικής φουλό Manchester United. Νωρίς είναι αυτό, 2,5 ώρα. Ούτε που με νοιάζει αυτό. Περίμενε, City, Chelsea, ναι. Και... Liverpool, Bournemouth. Liverpool, Bournemouth. Άιντε αγόρι μου, Wilson και Brooks, scorer. Και, ναι, και Brook. Όχι, πρόκειται, ναι, ο Ξανθός. Λοιπόν, 4 μονές προσκλησούλες, Monster Magnet με support Memphis, τα δικά μας παλουκάρια εδώ, Σαλόνικα, γεια. Την Κυριακή το βράδυ στο Principal Club Theater FM, κενό όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54526, μια καλή ευκαιρία για να χύσεις τόνους υδρότας μπροστά στους heavy rockers από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο 741 με ρωτάει, Μάριε, θα πας Άρης και Στόουνερ, ρε. Βέβαια, οι 8 στους 10 που ξέρω αριανούς είναι και στόουνεράδες. Κοίταξε, θέλω, τους έχω δει 2 φορές. Θέλω να ξαναπάω, θα δούμε. Θα δούμε, είναι λίγο μπλεγμένη αυτή η Κυριακή. Μπορεί το μάτς να μην τελειώσει ποτέ. Μπορεί να τελειώσει 10:30. Άντε χαμένε. Εντάξει. Μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού με αφορμή τα παραμύθια πέρσι που διαβάζω. Πάντως δεν άρχισε. Δεν άρχισε. αν δεν το μάτς δεν ξεκινήσει, θα πάω. Δηλαδή 8 παρα 10 θα φύγω. Αν δεν ξεκινάει, θα φύγω. Άντε 8 η ώρα το πολύ θα φύγω. Ρένο, με αφορμή τα παραμύθια που διαβάζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας με ήρωα τον Ρένο. Το... Τι είναι ο Ρένος, ο Ρένος, ο Ρένος και η τζαζ. Ναι, αρκουδάκι είναι ο Ρένος. Ναι. Δες. Κοιτάξτε, σας παρουσιάζω τους δεξιοτέχνες της τζαζ. Με μια κιθάρα και ένα βιολί κάνουν όλη την πόλη να χορεύει. Ρένο, Αλάνι, τούτουτ, το λιμάνι, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Έτσι. Κοιμήσου, Παοκτσάκι μου. Κοιμήσου, αγόρι μου γλυκό. Νάνι, νάνι σήμερα και αύριο νωρίς. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το jazz club μου. Ακούστε τη μελωδία. Περίμενε, Γιώτη, περίμενε. Φίλε, καλαχωρικό θα πεις. Ναι. Είπε, έχει πείρεση. Καλά, εδώ άλλου είσαι. Τώρα έχω και όπερα, το Παόκι. Λοιπόν, θέλω σε λίγο μαζί να πάμε το κλασικό το σύνθημα. Σε λίγο. Οι αγρότες της Μακεδονίας τι κάνουνε. Στη στερεά γίνεται χαμός. Υπάρχει η σκέψη την Κυριακή, ναι, να φτάσουν στο Σύνταγμα. Όχι. Στον κόμβο Ιωνίας έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στον κόμβο εδώ, Ιωνίας. Στο Νίκαιας. Κόμβο Νίκαιας. Συγγνώμη, στην Θεσσαλία, στη Λάρισα. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, δεν θα κλείσει καμιά την Κυριακή. Καμιά είσοδο τη πόλη. Τι φοβάσαι. Αγρότη, κοιμάσαι. Αγρότη, πεινάς, μπιμπί, πο Πειραιάς. Πάμε το σύνθημα. Αγρότη, γιατί του. 1, 2, 3. Αγρότη, πεινάς, γιατί τους προσκυνάς. Αγρότη, πεινάς, γιατί τους προσκυνάς. Την Κυριακή κλείσε και εσύ τις εισόδους της πόλης Θεσσαλονίκης. Σας παρουσιάζω τον βασιλιά των drums. Αυτό είναι ψηλό Keith Moon το σόλο, Θεός χωρέσει. Λέγε στα δικά σου. Τεράστιος Keith Moon. Ακούστε αυτή την απίθανη φωνή και το σόλο του πιάνου. Χαζόσε, ρε. Όχι, ρε φίλε, θέλω τα παουζάκια να κοιμάνε πάνε για ύπνο. Και σήμερα από νωρίς, τώρα πρωί να κοιμηθούν, ξανά το βράδυ. Σάββατο βράδυ 9 η ώρα, τέλος, αυτό είναι. Φρεσκαδρό στην πάρα. Ένα φίλο 40 χρόνια κοιμισμένα είναι, λέει. καλό, ωραίο. Έτσι μου στείλε. Ωραίο. Σωτήρη, είδες Νάντια Δελιγιάννη, την βρήκες. Έτσι. Και δικιά μας, ε. Τι και δικιά μας. Δικιά μας. Τι εννοείς. Τύπησά του. Κουλτούρα, εξάρχεια, τέτοια. Ξέρεις. Δεν μας είπες όμως την πάρω, τι και αρχοντιά. Και αρχοντιά. Κουλτούρα, εξάρχεια, εκεί στα εξάρχεια έχουν αμερικανικές σημαίες και αγγλικές και λένε όχι. God save the Queen. Όχι, εγώ έχω. Πώς άλλο αυτό. Στην πάρω τι έκανες με τη Δηλιγιάννη. Με σένα θυμάσαι εσύ, όχι με σένα μαζί. Ναι. Που σας άφησα μια-δυο φορές και έψαχνα παντού στο νησί, ρωτούσα αν για τον Αθηναίο επιχειρηματία και τα λοιπά με Νάντια Δελιγιάννη. Πήγες με τα νερά στη μάπα που φάγες από το μηχανάκι τις Ιρλανδέζες, όχι. Όχι, αυτό με σένα έγινε. Αυτό με σένα. Εσύ έφαγες το 80%, εγώ ήμουν πίσω. Τι έγινε. Κακό είναι. Ναι. Σωτήρι, δεν υπάρχει. Εσύ ήθελες καμάκι. Δεν υπάρχει. Μας λούσανε.
Τσάλτ. Μας ρίχνουν γραμμή. Πάμε γραμμή. Καλημέρα, ο Κροατής παραδείγματος. Καλημέρα. Ο πελάτης. Ναι, καλημέρα. Σε λίγο ο Ρένος στην όπερα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αν επιτρέπετε, Γιάννη, ανατολικά, κέντρο, δυτικά. Ναι, ναι, ανατολικά, ανατολικά. Ανατολικά. Ω, είσαι σημαντικό δείγμα. Μπότσαρι. Καλό δειγματάκι. Σπάνιο, λοιπόν, σπάνιο δείγμα. Ναι. Την Κυριακή αναμετρόμαστε με την πιο μισητή ομάδα του κόσμου. Με την πιο διεφθαρμένη ομάδα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει, ασυζητητεί αυτό. Έτσι. Καλό όλους τους ΠΑΟΚΣ να είμαστε ψύχρεμοι. Έτσι. Γιατί την Κυριακή δεν τελειώνει απολύτως τίποτα. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει, θα είναι στο συν. Έχεις δίκιο. Στις 24 θα τελειώσει. Ακριβώς. Επομένως, την Κυριακή δεν τελειώνει τίποτα. Δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει στις 24, αλλά την Κυριακή δεν τελειώνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πάλι μπροστά και έχει τις προσωπικότητες και το ρόστερ, αλλά κυρίως τις προσωπικότητες. Γιάννη, σε σένα, γιατί ναι, χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς που αν τους έλεγε Κροατής για τον ΠΑΟΚ, ναι, και δεν τον κόβαμε, σιγά, θα είχε γίνει εδώ πέρα ρημαδιού. Βρωμερούς, ναι, μας λέτε. Είναι απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Ζητάω συγγνώμη εγώ. Ζητάω συγγνώμη εγώ. Ραδιοφωνικά. Εμείς, Γιάννη, δεν ζητάμε συγγνώμη, όχι. Όχι, ραδιοφωνικά. Δεν κατάλαβες. Είσαι και μέλος ΕΣΥΕΜ. Τι είπε. Είσαι και μέλος ΕΣΥΕΜ. Να το ξαναπώ εγώ. Εγώ είμαι μέλος ΕΡΑΠΑΜΘ και ζητώ συγγνώμη. Πάνθυρα. Για πράγματα δεν ζητά συγγνώμη, ρε φίλε. Λοιπόν. Πού είπε πιο μισή το παιδί. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Όχι στον Ηρακλή. Όχι στην Βέρεια, όχι στο, ναι, στην ΑΕΚ, όχι στο Μαγκό. Στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός τι έχει κάνει. Τίποτα, ρε, χάζω. Κακό. Στον ΠΑΟΚ τι σου στέρισε, γιατί ακούω για χαμένους τίτλους. Ένα προκύπελλο με τον Αγγελί. Ποιους τίτλους. Αυτά είναι παπατζηλίκια. Ναι, καλά, παπατζηλίκια δικά σου. Συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ ή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟΚ. Τα ελληνικά μου νομίζω είναι αρκετά καλά. Στον ΠΑΟΚ. Όταν κάνεις κάτι κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατ' επέκταση δεν κάνεις και στους οπαδούς μιας συγκεκριμένης ομάδας που ανήκει σε αυτό το πρωτάθλημα. Άρα και στον Ηρακλή. Προφανώς, εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εσύ είπες για μισητό στον ΠΑΟΚ, ή κάνω λάθος. Όχι, είπε πιο διεφθαρμένη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι είπε. Γιατί, ναι, δεν πήρε το πρωτάθλημα από τον Άρη το 79. Ναι, παράδειγμα. Το 80. Το 80. Σεζόν, σεζόν, σωστό, σωστό, ναι, το 80 θέλω να πει. Το 80. Το πήρε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ το 73. Παράδειγμα. Α, αυτό είπε και ο Σωτήρης. Με ποιο, πώς το πήρε, για πες μου την αδικία τότε, τι έγινε. Θα μου την πεις εσύ. Όχι, εσύ είδαμε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Τι είδε ότι σε έσφαξε το 73. Εγώ δεν το ξέρω. Τι είδε, το Βαρούχα. Εγώ το 73 ήμουνα 2 ετών. Δεν ξέρω. Ναι, εγώ εθολόγιο γι' αυτό. Εσύ, εσένα σε κόβω ότι είσαι γύρω στα 22 και πρέπει να έχει ποτιστεί με ατελείωτο μίσος. Μισό λεπτό. Έτσι για να ποτιστεί με μίσος. Το ένα είναι σφαγή που λες πρέπει να δει το ματ. Το άλλο άλλαξε ο κανονισμό. Δεν πρέπει να δει τίποτα. Άλλαξε ο κανονισμό. Α, σου είπα ο μπαμπά ότι τη σφάξα. Ναι, επειδή και εμένα μου πάει. Και εμένα όλο μου. Α, ο μπαμπά σου. Προφανώς ρε, Μαρία, μα δεν έχω ζήσει το 73. Ναι. Χαίρο πολύ. Εμένα η γιαγιά μου είχε πει ότι το 58 έχει σφαχτεί ο Ηρακλής στην Τούμπα. Αγόρι μου γλυκό Γιάννη, τι ψάχνει να βρει τώρα. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Άστο. Καρύδια. Άστο. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να έχουμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό αυτή. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. 47-2. Κοίταξε να δει ο Ολυμπιακό για μα του παοξίδε. Έτσι. Παράδειγμα ο Άρης, έτσι. Ο Άρης είναι ο τοπικός μας αντίπαλος, υπάρχει καζούρα, υπάρχει το καθημερινό πείραγμα, έτσι. Αλλά με τον Άρη δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα σε επίπεδο ηθικής. Ο Άρης δεν τον πειράζω γιατί έχω να χωρίσω κάτι σε επίπεδο ιδεών και αρχών και ηθικής. Με τον Ολυμπιακό είμαι ενάντια γιατί είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο έχει καταστρέψει αυτό που λέμε την Κυριακή μου, το ποδόσφαιρό μου. Είναι τελείως διαφορετική αντιπαλότητα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Να σε ρωτήσω κάτι, πέρα από την πλάκα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα πώς έγινε ισχυρός. Θα σου απαντήσω. Δεν πάτησε, δεν λέω ολοκληρωτικά. Ναι. Δεν θέλω να το πάω σε αντιπαλά της Αργιανού ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεν πάτησε εκεί που πατούσε ο Ολυμπιακός. Όχι σε όλα ξαναλέω, αλλά σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πήγε δηλαδή να πάρει την ΕΠΟ. Για την ΕΠΟ δεν ήταν παιδιά χρόνια. Να πάρουμε την ΕΠΟ. Δεν πήγε τις ενώσεις. Καλά, μην γελιόμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Άρα επειδή μίλησες Γιάννη, μίλησες για θέματα ηθικής. Δεν κάνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτό το κομμάτι το ίδιο. Δεν είναι αυτό, μπροστά μου είναι. Ο Ιβάν Σαββίδης, από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ, εφόσον είδε ότι τα πρώτα 3 χρόνια η επένδυσή του με αυτό το ποδόσφαιρο που έχουμε δεν μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν εδώ πέρα. Έτσι, έκανε αυτή τη συμμαχία με τον Μελισανίδη
για να πέσει μια χούντα και όχι να έρθει μια άλλη, όπως εσείς πολλές φορές εντεχνιέτος. Συγγνώμη, ρε φίλε, πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι κάποιος ο οποίος βγήκε ο Ιβάν και είπε είναι δικός μου. Εσύ θεωρείς το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που έχουμε. Οι ενώσεις κάνουν κάθε φορά χορό και οι πρώτοι που είναι εκεί στο είναι. Στο χόρτο τι γίνεται, ρε Τσαντοπούλο. Στο χόρτο τι γίνεται. Αυτή η αντιμετώπιση που είχε ο Πάκο Διευθυντή την είχε ο Ολυμπιακό όταν είχε την ΕΠΟ και οτιδήποτε άλλο. Αυτό, πρόσεξε. Μιλά για ηθική, αλλά θε να έχει την ίδια αντιμετώπιση με αυτόν. Δεν θέλω να έχω την ίδια αντιμετώπιση. Απλά ξέρει διαφορά. Ότι όταν ήταν Ολυμπιακό ήταν μόνο του. Αυτό είναι. Τώρα υπάρχουν τρει ισχυροί. Χρυσανθέ. Ολυμπιακό τώρα η αντιπολίτευση ή δεν είναι. Ωραία. Δεν είναι η έννοια τη αντιπολίτευση, ρε παιδιά, στη Βουλή. Ο Ολυμπιακός ελέγχει 10 ενώσεις. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει 20 ενώσεις. Η ΑΕΚ ελέγχει 15 ενώσεις. Και γίνεται ένα ταλαβέρι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις γιατί δεν έχει επιτραπεί στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό να κυριαρχήσει όπως ο Ολυμπιακός στο παρελθόν. Να σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει επιστασία από πάνω. Αυτό γιατί είναι. Δεν είναι μόνος του ο γραμμένος με τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη. Αυτό είναι. Είναι και ο Περέιρα, είναι και ο Μέλο, είναι και η FIFA. Επειδή λοιπόν υπάρχει η FIFA, είναι τρεις οι ισχυροί που ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις προσπαθεί να ευνοηθεί στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι είναι το πιο διεφθαρμένο σωματείο. Ότι διεφθαρμένο δεν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός που λες. Είναι το σωματείο που διαχρονικά έχει ευνοηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο. Είναι άλλο το διεφθαρμένο σωματείο, άλλο ο ευνοημένος. Έχει διαφορά. Αλλά μην μου λες σε επίπεδο ηθικής ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, γιατί ωραία. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχεις δίκιο. Για να διακριθείς πρέπει να ελέγξεις και τα γύρω-γύρω και τα ντεσού πρέπει να ελέγξεις. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή λέμε για χαλήφιδες και τα λοιπά, δεν μπορεί ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός να είναι ο απόλυτος χαλήφης όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί από πάνω από αυτούς που είναι στην Ελλάδα υπάρχει ένας άλλος δάκτυλος. Και πρόσεξε που πάει το παιχνίδι πλέον. Περιμένουν άλλοι δύο παιχνίδια. Είναι πολύ άδικο. Περιμένουν άλλοι δύο παιχνίδια. Ευχαριστούμε Γιάννη. Και το παιχνίδι πλέον, και πάμε στους ακροατές, έχει πάει πλέον και γι' αυτό γίνονται οι επιθέσεις προς το Θεοδωρίδη, όχι το Σάβα, το Θόδωρο. Έχει πάει πλέον, έχει ανοίξει. Το πώς θα ελέγξεις την UEFA. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όχι όλοι. Αυτούς που ασχολούνται με την Ελλάδα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Γεια σας, καλημέρα. Κύριος Κώστας, φίλαδος της ΑΕΚ, οπαδός του Πιερικού. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή έχω δηλώσει πολλές φορές ότι είμαι Ολυμπιακός, γιατί όταν είχαμε τη μεγάλη ομάδα μας φάζαν. Τη μεγάλη ομάδα ποιος, ο Πιερικός. Ο Πιερικός, ναι. Θα πηδηχτώ το παράθυρο, δεν θα αντέξω. Σταμάταρε, άμα δεν ξέρεις, σταμάταρε. Σαφώς και είχες. Ευρέω διαιτητή, φέρανε και διάκοψε το παιχνίδι, κοντέψαμε να πέσουμε. Άσε σωστό, τώρα. Δεν διαφωνώ με αυτό, μωρέ. Μόνο ο Ολυμπιακός εκυνήγησε σένα τότε, ο Παναθηναϊκός όχι. Όχι όπως ο Ολυμπιακός. Όχι. Ήταν η συγκυρία της εποχής. Η ΑΕΚ, όχι. Αυτή που είχε 35 χρόνια. Η ΑΕΚ είχε 14 χρόνια να χάσει. Ο ΠΑΟΚ, του δώσαμε εδώ ένα παιχνίδι, μας έδωσε στο Τούμπα ένα παιχνίδι. Εντάξει. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό λέω. Το εύχομαι να μην χάσει, αλλά θα σου πω τώρα. Αλλάζω θέμα. Σήμερα θα πάω να δω την τελευταία ταινία του Λίαμ Νίσον που ο ελληνικός τίτλος είναι ψυχρή κατά δύο. Παγερά διάφορος. Παγερά διάφορος. Αλλά, περίμενα να τελειώσω. Ναι, ναι. Σ' αγγλικά λέει In Order of the Sep Arans. Ναι. Που σημαίνει συνεχόμενες εξαφανίσεις, κάπως έτσι. Ναι, μωρέ. Okay. Λοιπόν. Όχι ρε, το πω τι λες. Μην ανοίγεις και εσύ. Κομπερσούτ είναι. Ρε κομπερσούτ, πάω και ο Ολυμπιακός παίζει. Άσε και εσύ. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα μου. Το μπέρδεψε με τον συναντήσεις αυτός. Πάμε καλημέρα. Έλα εγώ Ρένο, καλημέρα. Το λέει λάθος και πας και το λες και εσύ. Καλημέρα. Ο Ρένο στην όπερα, καλημέρα. 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 Ναι καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα αδερφέ, πάμε. Καλημέρα, Γιάννης Ατρόμητος. Παιδιά, να πω και εγώ δύο-τρία πραγματάκια. Τι εννοείς Ατρόμητος? Ατρόμητος είναι ρε φίλε. Ατρόμητος, Περιστερίου. Τι Ατρόμητος, παιδιά. Ατρόμητος. Ναι, είσαι ο πρώτος οπαδός του Ατρόμητου. Ωραία. Που καλεί στην εκπομπή. Γιάννη, είσαι Αθηναίος, μένεις εδώ, μένεις εκεί, τι, πού. Είμαι Αθηναίος, αλλά μένω στο εξωτερικό τώρα. Πολύ ωραία, Γιάννη, ακούμε. Πάμε στο Λίμπερο. Ακούω Λίμπερο. Ναι, γιατί... πάμε, ωραία, πάμε. Γιάννη, με μεγάλη προσοχή ακούμε. Κάνετε καλή παρέα. Πάμε, Γιάννη.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πέρασαν κιόλας δύο χρόνια εξυγίανσης, αλλά η εξυγίανση το μόνο που κάνει είναι να σφάζει τον Ατρόμητο, να σφάζει τον Πανιόνιο, να σφάζει τον Μπάζ Γιάννενα. Συμφωνώ. Καλά, τον Πανιόνιο και τον Μπάζ Γιάννενα το σφάζουν πολύ. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εμείς επειδή είμαστε κόσμοι οπαδοί, όπως έχετε δει, φύλακλοι είμαστε περισσότεροι, αν και υπάρχουν και φενταγίνοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Πέρυσι, αν θυμάστε, με το offside που είχαν γίνει αυτά, είχαμε πάρει ένα τεράστιο σημαίακι, ήμουν εκείνη τη μέρα στο γήπεδο, ήμουν στην Αθήνα. Το θυμάστε αυτό? Ποιο λες? Και είχαμε σηκώσει ένα τεράστιο σημαίακι επόπτη. Με τον ΠΑΟΚ! Μας είχαν πέρυσι, μας είχαν σφάξει, ναι, μας είχαν σφάξει με τα offside. Με τον ΠΑΟΚ έχεις φάει σφαγή και εδώ πέρα μέσα έχεις φάει σφαγή. Καλά, σε αυτός εκεί, ο ΠΑΟΚ και το καλό το τρομί του. Συνέχισε, Γιάννη. Το όχι. Το καλό το τρομί του με την Μικέη. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και φέτος, ας πούμε, μόλις είδαν ότι εμείς πάμε να κλέψουμε μια θέση ή από το Champions League ή από το Europa League, είδατε τι έγινε. Σε Λαμία, Ξάνθη και με Ολυμπιακό εντός είχαμε τέτοια. Στο ημίχρονο. Και το αποκορύφωμα. Παιδιά, πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα δεν αξίζει να πάρει, ας πούμε, ένα κύπελο ή να φτάσει σε ένα τελικό? Το αξίζει. Παίξαμε εκπληκτικό ποδόσφαιρο πέρυσι. Ναι. Εκπληκτικό ποδόσφαιρο παίξαμε πέρυσι. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, ας πούμε, ο Δημητριάδης να κάνει τσαμπουκάδες με τον Κάναντι. Φτάσαμε τώρα τον Αυστριακό, ας πούμε, να τον βγάλουμε από τα ρούχα του τον άνθρωπο. Ο οποίος δήλωσε ότι δεν με λένε. Είναι άνθρωποι ψύχρεμοι, ψυχροί και είναι και καλός προπονητής. Έτσι, νομίζω ότι χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, ναι. Αλλά ρε παιδιά, να φύγουμε λίγο από το. Συγγνώμη που θα αναφέρω 2-3 ονόματα, Παράσχους και Τενέδες και Ματζουράκηδες, ας πούμε. Έτσι. Ο άνθρωπος έχει μια άλλη φιλοσοφία ποδοσφαίρου. Ναι. Ο Ατρόμητος παίζει με την μπάλα κάτω, αν έχετε δει πέρυσι τουλάχιστον και φέτος, δεν ξέρω αν έχετε δει Ατρόμητο. Ναι, πολύ, αρκετά, αρκετά με ως πολύ. Έχει άλλη αισθητική, συμφωνώ. Γενικότερα έχει άλλη αισθητική. Μαζί σου με Γιάννη, ό,τι λες. Έχουμε κάνει άλμα. Ο άνθρωπος διδάσκει σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, και με το υλικό που έχει, όπως έχετε δει, όλοι οι παίκτες έχουν βελτιωθεί στα χέρια του. Ναι. Ο Άρτα στα χέρια του βγήκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος. Στον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να παίξει ποτέ για διάφορους λόγους, δεν τα βρήκε με τον προπονητή ίσως. Πάντως, παιδιά, τον έχετε κάνει νευρικό τον Άρτα, δηλαδή. Σας τον στείλαμε μια χαρά το παλικάρι, ας πούμε. Και εκεί που είσαστε χαλαρά στη Θεσσαλονίκη, αντί να χαλαρώσει, πολλά νεύρα χθες είχε και αυτός. Γυναίκες, άκουγε πολύ μπονάτσο, γυναίκες το κομμάτι, κατάλαβες. Δεν του βγαίνανε, δεν του έβγαινε και τίποτα. Δεν έχει στην Αθήνα, έχει στη Θεσσαλονίκη. Και σε εμάς, ας πούμε, την παραλιακή την είχε μάθει ο Άρτα. Αποκλείεται. Εκεί στο ακροτήρι κάτι φιλαράκι τον είχαν τρακάρει και τον είχαν κεράσει κιόλας. Στο ακροτήρι. Στο ακροτήρι, ναι, είναι στην παραλιακή. Στην Αθήνα λέω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα εσάς πάνω δεν ξέρω εκεί η Λαδάδικα και τέτοια με έβγαινε το παλικάρι. Λογικά εντάξει. Αλλά να πω και κάτι ρε παιδιά τώρα έτσι. Οι ποδοσφαιριστές, επειδή υπήρξα και εγώ ποδοσφαιριστής, είναι μικρά παιδιά. Και όταν έχεις ένα λογαριασμό, ας πούμε, τώρα με κάποια χρήματα αρκετά, σε μια ηλικία 22-25, είναι λίγο δύσκολο να συμμαζευτεί το μυαλό σου, έτσι. Εδώ εμείς που, ας πούμε, είμαστε σε νορμάλ επίπεδα οικονομικά και πάλι βγαίναμε, έτσι, θέλαμε να ζήσουμε. Γιατί όταν είσαι νέος θέλεις να ρουφήξεις τη ζωή, που λέμε. Δεν σε πολύ νοιάζει το μέλλον σου ή η στιγμή, ας πούμε. Θέλεις να ζήσεις τη στιγμή, αυτό θέλω να πω. Και είναι, πρέπει δηλαδή κάπου να δίνουμε συγχωρό χάρτη. Να πω και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Μια ερώτηση εγώ να σου κάνω. Ναι, 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 παίζει. Ηλικία μπορείς να μου πεις, αν θέλεις. 44. Είμαι 37 χρόνια. Είσαι 37. Έχεις παίξει ερασιτεχνικό, ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Αττικής. Έχω παίξει και εκεί, έχω παίξει και στην Αθήνα, έχω παίξει σε διάφορες ομάδες. Έχω αλλάξει περίπου 9 ομάδες, αν θυμάμαι καλά. Έχω παίξει και στην Κέρκυρα. Στον ΑΟΚ. Ωραία. Είναι ωραία. Παλιά ομάδα ωραία. Της το δεκάρι του Ατρομήτου. Το δεκάρι του Ατρομήτου. Τέλειο 80 με αρχές 90, το θυμάσαι. Ο Μαλιάς ο Γύφτος. Από την Αγία Βαρβάρα. Ναι, το θυμάσαι. Πες τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ειλικρινά σου μιλάω. Τώρα έχω κολλήσει. Ο Ηλιόπουλος. Αλλά... Ο Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος. Ηλιόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Πόσους σημερινούς παίζουν στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό θέλει. Το ναι, θυμάσαι? Αρκετούς. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλος. Ο Ηλιόπουλος. Πόσους Βάρντα θέλει, ας πούμε. Πόσους Μπίσεσβαρ θέλει ο Ηλιόπουλος. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε θέμα ποιότητας. Είμαι μαζί. Σ' ακούω τόση ώρα με πολύ προσοχή. Με συγκινεί η παρουσία σου. Πραγματικά, με συγκινεί. Το εννοώ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να πω κάτι τελευταίο. Έτσι είναι λίγο τρολ. Να τρολάρω λίγο. Ναι. Χθες έχω μια πληροφορία. Είναι και είδηση για εσάς. Καλοπροαίρετα το λέω βέβαια, ο κύριος Παπουτσέλης πήγε ευσπεσμένα στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης που μένει, γιατί έπαθε θλάση στο μάχο από τα γέλια. Γιατί τον ξεπέρασε ο άλλος εχθές. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, Σιδηρόπουλος. Ναι. Ο κορυφαίος Έλληνας. Τι θα κάνει ο κορυφαίος. Που έπαιξε Αγγλία-Κροατία 90-10. Το λέω προς τιμή μου αυτό, έτσι.
Εμείς τώρα να ευχηθούμε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς είμαστε οι πιο αδικημένοι. Δεν μας φέρανε ένα ξένο διαιτητή. Παίξαμε με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, και με τον Ολυμπιακό, με Έλληνες διαιτητές. Και έπαιξε ΠΑΟΚ Άρης, ο πρώτος με τον πέμπτο, με ξένο διαιτητή. Με ποια λογική. Καλά, το, γιατί το ένα είναι μάτσι ειδικών συνθήκων, θα σου πει. Απλά και εσύ μπορούσε να παίξει. Έχει δίκιο. Ναι. Ρε Μαρία, πρώτος δεύτερος έπαιζε για τη θέση του Champions League. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, ναι. Και δεν μας βάζεις ξένο εμάς. Εντάξει, το Άρης ΠΑΟΚ είναι ειδικών συνθήκων. Σε όλα τα άλλα μαζί σου είμαι. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι ειδικών συνθήκων. Εντάξει. Ωραία, Γιάννη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να σε πω λοιπόν. Έχουμε γραμμή. Α, τελείωσε, όχι, τελείωσε. Μαζί μας αυτή την ώρα έχουμε το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Με τέσσερα βουλάκια, τσιπουράκι και δύο μεζεδάκια. Αγνός στρατιό 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης. Παιδιά, πάμε στο τελευταίο break. Ανοίγουμε γραμμές μετά την επιστροφή μας, έτσι. 2310 287 38. Και μην ξεχνάτε, τέσσερις μονές προσκλήσεις. Monster Magnet, μεταλλική κόλαση, Κυριακή βράδυ στο Prince Park Club Theater. Σπάστα όλα, παλουκάρι μου. Άντε, τελευταίο τι μένει. Ποιο τελευταία αυτό, 25 αυτό? Λεπτά. Αυτό πώς λέγεται. Megasonic Teenage Warhead. Μάλιστα. Monster Magnet από το New Jersey στην καρδιά της Στοχομάνας Θεσσαλονίκης, Κυριακή βράδυ. Τέσσερις μονές προσκλησούλες από την Τρόικα. Πήγα να πω από το COIV. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα live, αποστολή στο 54526. Αποκαμωμένος, ο Σωτήρης Γαλάκης αποχώρησε και έχουμε τώρα Χρήστο Κιώση, άκα DJ Kios. Γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888. Θα πάμε, περιμένουν ήδη δύο γραμμές. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, για να μην γίνει παρεξήγηση, είναι ότι λόγω της εποχής και επειδή ο καθένας έχει ένα πληκτρολόγιο στο χέρι του, διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες δηλητηρίου και μίσους. Όχι ρε φίλε, αποκλείεται. Έτσι, αυτό θέλω τώρα να πω εγώ. Ακούω τώρα παιδιά 19 ετών να μιλάνε για τον Ολυμπιακό, για το 71 που εγώ τότε ήμουν 5 ετών, 6. Ο μπαμπάς μου μου είχε πει 100 ιστορίες. Έχω όλη τη βιβλιογραφία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάω καθημερινά με 100 άτομα άνω των 70 για να παίρνω πράγματα και να τα φιλτράρω. Και βλέπω πάρα πολύ μίσος, ρε παιδιά. Ρε φίλε, γιατί πολύ απλά εξυπηρετεί το σήμερα γι' αυτό. Θα λέει ο 20χρονος. Ο 20χρονος γεννιέται φέτος, θα λέει. Ναι, το 2019. Ο Άρης που είχε πάρει δανεικό το Σιώπη από τον Ολυμπιακό. Μπράβο, αυτό θα λένε. Αυτό είναι το μίσος. Το μίσος. Αυτό θα λένε. Το μίσος. Αυτό περνάει. Και έτσι απορώ, και τότε. Γιατί μιλάνε αργιανοί. Μέγας Μπούζας, άγαλμα τον κύριο Μίμη να τον κάνετε. Άγαλμα. Ψητοπολείο μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σάντουιτς, μια μια. Κλαμπ για μέτρες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Μπορείτε να βρείτε το ψητοπολείο μπες στο ψητό και στο Facebook και στο Instagram. Μπορείς να λες πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Okay. Για να δίνουμε ένα στίγμα, ναι, για το κορυφαίο μπέργκερ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο παδός του Άρεος, τον Αυτάκη, λέει: σήμερα Μάριε στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Εδώ πέρα να πω κάτι. Γιορτάζει την Κυριακή. Όσοι Χαραλάμπους είναι εδώ στο σκορτοθείο μου. Θα έρχεται το Άγιο Λείψανο, χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Θα είναι εδώ 6 το απόγευμα, μέχρι τη Δευτέρα, εξαδακτήλου η οδός στο κέντρο. Αν μπορεί, πες το. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Το είπα. Ναι, καλημέρα. Πάμε, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα, δεν μου λες, ο Αργιανός με αφορμή του σε Master Magnet είπε για Stoner. Ναι, λάθος το αυτό λιγάκι, ναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Stoner, έχουνε, τα παλιά τους έχουνε λίγο στο. Εντάξει, ωραία. Καμία σχέση, Space Rock παιδί. Space Rock, Heavy, εντάξει, ναι, έχουν. Το Space Rock τι είναι, ρε. Ψυχεδέλεια, λίγο πιο ψυχεδελικό, πιο ένα είδος, ψυχεδελικό. Δεν είναι Stoner η Master Magnet, έχουνε λίγο πιο. Είναι της μόδας ανάλογα Stoner, ναι, ναι. Μπράβο, ρε Γιώργο Ιταλό. Μπράβο. Στη μουσική σε παραδέχομαι. Στο ποδόσφαιρο είσαι για τα μπάζα. Ναι. Επόμενη. Ναι, πάλι. Ναι. Θα σου φέρω το Ρένο όλα τα βιβλία να τα έχεις εκεί πέρα. Μπράβο. Μπράβο. Παπαδόπουλε, τώρα που θα μπει η άνοιξη, Βιβάλτι, Ρένο θα τους βάλει. Ναι, ωραία. Ναι. Άμα θες το φέρνω. Ωραίος και η όπερα, το έχω εδώ μαζί μου. Ναι. Έγινε Γιώργο Ιταλό, παλικάρι μου. Έγινε ψυχούλα μου. Έγινε, για. Επόμενη γραμμή. Ναι, το. Διάβασα. Ο μοναδικός τίτλος που θα έπρεπε να κριθεί την Κυριακή είναι αυτός της πιο αντιπαθητικής ομάδας. Πραγματικό ντέρμπι, λέει ο φίλος του Άρεος, ο 472.
το κρίνεται, προσέξτε λίγο τι λέει ο άνθρωπος, ο μοναδικός τίτλος που θα έπρεπε να κριθεί την Κυριακή είναι αυτός της πιο αντιπαθητικής ομάδας. Πραγματικό ντέρμπι. Και ο 123, καλημέρα κυριούλιδες, ταβερνιάριδες, σου πιες τις δύο πιο βρωμερές ομάδες της Ελλάδας να ευχηθούμε να πάρετε πρωτάθλημα. Το διαβάζουμε. Τις δύο πιο βρωμερές. Α, sorry, το βλέπω. Το βλέπω, εντάξει, βρωμερές. Η μαριονέτα ενοχλεί, ας πούμε, έτσι. Δεν το μήνυμα διαβάζει. Εμένα. Εγώ δεν έχω θέμα. Να ευχηθούμε να πάρετε πρωτάθλημα ο Ατρόμητος. Άρης ρε το, όχι, αυτό διαβάζω. Βρωμιάριδες, εσένα λέει. Με τις πατούσες και με αυτά εννοεί. Δεν εννοεί κάτι για άλλο. Μένα διάβαστο. Για μένα είναι διάβαστο. Το διαβάζω. Okay. Άρης ρε Βρωμιάριδες. Ο Ρένος είναι πολύ χαρούμενος. Σήμερα το πρωί θα επισκεφτεί την πεντηφύλου του Ιφέη, την όπερα του Παρισίου. Ναι, καλημέρα. Sorry. Ωραίο. Ναι, καλημέρα, πάμε. Ναι, μπορώ να. Κύριε Κώστα, έχεις μισό λεπτό. Είναι άδικο. Δευτερολογείς. Έχεις μισό λεπτό μόνο. Πάμε. Δύο λόγια. Ναι. Μάριε, ναι. Αυτός ο Ηλιόπουλος έπαιξε καμιά φορά στην εθνική ομάδα. Ο Ηλιόπουλος δεν νομίζω. Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, νομίζω. Γιατί τον έκανες. Μέση. Θεό. Γι' αυτό. Α, είσαι άσχετος μου φαίνεται. Είσαι άσχετος. Δεν μου λες. Ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης. Άκουσε με. Ο Τζιόλης έχει παίξει εθνική ομάδα. Ποιος. Ο Τζιόλης. Έπαιξε, ναι. Μπράβο. Ο Μανώλης ο Σκούφαλης έπαιξε εθνική ομάδα. Όχι. Πόσους τόνους μπάλα ξέρει ο ένας και πόσα γραμμάρια ξέρει ο άλλος. Τι, αυτές είναι οι συγκρίσεις, μόνο τώρα που μου λες. Καλημέρα, είναι κλείσε. Σαν αυτό που... Καλημέρα, καλό Πάσχα, κλείσε. Κλείσε. Μεγάλος και με Τζίμι Γκρίβς. Άιντε, βρε. Καλημέρα, άιντε. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ναι. Μα... Φουβού, οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλά και ο Λετίσιερ δεν έπαιξε εθνική, δεν παίξαρα. Ο Λετισιέ έχει εθνική Αγγλίας, αν δεν κάνω λάθος, δύο συμμετοχές. Τι σχέση έχει. Ήξερε πιο πολύ μπάλα από τα δεκάρια της Βραζιλίας. Τι σχέση έχει. Ο Κρόιφ είπε ότι αν ο Χόντλ ήταν Ολλανδός, θα είχε 200 συμμετοχές στην Ολλανδική Ολλανδίας. Επειδή ήταν Άγγλος, είχε 50. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, λέγε. Να πω κάτι, επειδή κάπως με πείραξε αυτό που είπε η Μάρια για το ακούω 20χρονος να λένε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι σαν να λέμε τώρα. Ναι. Ακούω κι εγώ 20χρονος να λένε ότι οι Γερμανοί δεν κάναν κάτι τότε. Ναι, ήταν όλα καλά. Έχω μιλήσει και με 70άριδες που ήταν ταγματικοί. Και αυτό με θυμώνει. Συμφωνώ. Μαζί σου με. Συμφωνώ. Τώρα θα παραχαράξουμε την ιστορία δηλαδή. Ότι οι Γερμανοί δεν εσώζαν και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό λέω μαζί σου είμαι ρε παλικάρι μου. Και ακούω 20χρονο που λέει ήταν οι καλοί άνθρωποι οι Γερμανοί. Όχι. Οι Ναζί. Εγώ ακούω 70άριδες, ταγματασφαλίτες να μου λένε ότι οι Γερμανοί ήταν μια χαρά. Α, αυτός είναι ταγματασφαλίτες. Ολυμπιακός. Άλλο, αυτός εξυπηρετεί αυτό. Πώς. Όταν μου λέει ότι είναι προπαγάνδα ότι ο Ολυμπιακός δεν έσφαζε και δεν έκανε. Ενώ όλοι ξέρουμε τι έκανε και πώς έκανε. Σαφώς δεν κατάλαβες τι είπα εγώ. Βλέπω μεγαλύτερες ποσότητες μίσους. Και τα πράγματα το πάνε στο μίσος, θα γίνει καμιά σφαγή, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ναι, όχι, δεν είναι μίσος, λογικό δεν είναι. Ναι, μίσος είναι, τι είναι. Αυτό, παιδιά, τα τελευταία χρόνια που παρουσιάζει τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 2-3 χρόνια βέβαια, που δεν έχει τι έχει, που παρουσιάζει ως αδικημένος, ξέρεις ότι εμείς θα παίρναμε τα αθλήματα να παίρνετε πεθαράδες και να παίρνετε κι εσείς, δηλαδή παραγράφουμε όλα τα πέναλτι, τα φάιτ, τα ράουτ, όλα. Φυσικά πώς, τα έχω πει 100.000 φορές αυτό, ρε φίλε. 100.000 φορές. Ήμουνα μέσα Ηρακλής Ολυμπιακός με γκολ του τριαντάφυλλου. Που είναι δύο μέρες offside. Και το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν το έχω πει αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τώρα υπάρχει το τέρας της εποχής που λέγεται Ιντερνετ. Υπάρχει το Ιντερνετ, το μίσος πολλαπλασιάζεται. Αυτό δεν πολλαπλασιάζεται μόνο στο και το δηλητήριο. Αυτό πολλαπλασιάζεται σε όλους. Σε όλους, ναι. Τώρα, εδώ πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ακούω παιδιά που τα βλέπουν όλα ότι έχει γίνει το ματοκύλισμα, ας πούμε. Επί 50 χρόνια! Μάθαν όμως τα παιδιά αυτά. Επί 50 χρόνια! Τι γινότανε, να μην το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι κάνει οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Φυσικά. Όχι 20 χρόνια. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Φυσικά. Γι' αυτό η χρυσή αυξή πάει 10%. Επειδή ξεχνάμε. Και δεν το θυμόμαστε. Σωστό. Σωστό. Πρέπει να θυμόμαστε. Πάρε τώρα την πόρμου, δεν συνάβει που ξανά πιάσει κορυφή. Να είσαι καλά, θουβού, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάγκες, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Γιάννης Αβούργο, Ερυθρόλευκο Αβούργο, Κόκκινος Αυτοκράτορας, Ολυμπιακός. Καλημέρα Γιάννη, παλικάρι μου, τα επόμενα 15 λεπτά είναι δικά σου. Ναι, λοιπόν, διπλό από εδώ μέχρι το Βλαδιβοστόκ την Κυριακή. Ναι. Στο σκορ λίγο θα τα χαλάσουμε, αν θα υπερκαλύψουμε το ψεύτικο 0-1 που μας κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο γύρο. Άλλο. Ή θα τον κερδίσουμε μόνο με 0-1. Άλλο. Λοιπόν, την τελευταία 20 ετία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι.
τα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 9 νίκες εγώ, 7 ισοπαλίες, 4 νίκες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άλλο. Τι άλλο θα φτάνουν αυτά. Με βάζει και το περσινό μέσα. Το περσινό ισοπαλία ήταν. Έχω καλύτερη ομάδα. Ναι. Έχω καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να δούμε την Κυριακή. Και αυτά. Α, και μπορεί να γίνει και διακοπή να φάσει κανένα τραμπούκο. Να φάω εγώ μάλλον κανένα τραμπούκο εκεί στο 80 και να χάσει και 5-6 βαθμούς. Ναι. Γιάννη, θα έρθεις εσύ, θα είσαι εδώ. Εγώ όχι, δεν μπορώ να είμαι εκεί. Έχεις πάει ποτέ σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πήγα την τελευταία φορά νομίζω που ήταν Ολυμπιακή στην Τούμπα. Τον, ναι, τον μύρο. Ναι, με τον Παπαπέτρου τότε εκείνο. Παίξαμε το κεφάλι του Κούδα μπάλα. Το 2-1 νομίζω. 2-1 πρέπει να ήταν. Μάλιστα. Ωραία Γιάννη, έγινε παλικάρι μου. Ωραία. Φιλιά στο Αμβούργο. Να είσαι καλά. Στο καλό. Φιλιά στο Αμβούργο. Ζανκ Πάουλ. Γεια και τη Δευτέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξει. Βασίλη από Λίχνη. Πολύχνη, πατώ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Βασίλη, παλικάρι μου. Ό,τι δεν έχουμε ζήσει εμείς, μας τα θυμίζει ο προηγούμενος γάβρος και οι προηγούμενοι γάβρες σαν τον προηγούμενο δηλαδή. Που λέει θα φάτε τραμπούκο και θα χάσετε 5-6 πόντους. Κοίταξε, αυτό το λένε οι Άγγλοι, οι Άγγλοι το λένε wishful thinking, εντάξει, το επιθυμεί αυτό. Ναι, wishful thinking, αλλά αφού έχουν μάθει έτσι και με τη Ριζούπολη και έτσι έχουν μάθει. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε ζήσει. Α, το γήπεδο εκκλησία, λες, το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, 3-0, ναι. Αλλά να πω και πώς φτάσαμε εδώ που λέει ο Χρυσάνθος, πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Με το Ζαγοράκι, φτιάξαμε ομάδα να κλέψουμε μέσα αγωγικά ποδοσφαιρικά το πρωτάθλημα. Ναι. Το χάσαμε όπως το χάσαμε. Βγήκανε Κοριόπολης και λοιπά. Ναι. Με το Ζαγοράκι, με παγωμένα χρέη. Η Κοριόπολης βγήκε. Πώς φτάσαμε, πώς φτάσαμε. Με τα παιδιά του 2004 που κάθε Κυριακή μου κουβαλάει στο στούντιο είναι ο Ιβάν. Με Ζαγοράκι, αν δεν ήταν ο Ζαγοράκι, θα έβγαινε σε ένα. Ο Ντέμις καλύτερο Ιβάν. Ο Ιβάν. Επειδή είχε δυναμία τόση πει. Τα παιδιά του Euro 2004. Αυτή την Κυριακή ο Γουχού. Την άλλη ο Κατσουράνης. Την άλλη ο Δημήτρης. Την άλλη ο Χαλκάς, έλεος, με τα παιδιά του Euro 2004, έλεος. Μέχρι την πηγή. Να πω λίγο, φτάσαμε μέχρι την πηγή. Ναι. Με τον Ιβάν, πέραμε παίκτες της Εθνικής Ελλάδος και τέτοια, είχαμε στο ΣΥΝ 5, μας τρυπήσανε. Με τον Ιβάν πάλι, κάναμε υποτίθεται ΑΕΚ Παναθηναϊκό Συμμαχία, δεν κατεβήκε, ποια άλλη ομάδα δεν κατέβηκε να παίξει. Φάγαμε μείον 3 που στερηθήκαμε και την ευκαιρία για το πρωτάθλημα με το μείον 3 την άλλη χρονιά. Και στις 6 μήνες ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη συμμαχία. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έφτασε εδώ πέρα, καταλάβες. Γι' αυτό έφτασε. Όχι επειδή το δίνουν όπως θέλετε να περιγράψετε εσείς τα κόμματα και έτσι. Γι' αυτό έφτασε. Κόμματα, γι' αυτό είναι και η κυριαρχική ομάδα στην Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι η μόνη, όσα χρόνια ζω εγώ τουλάχιστον που βλέπω ποδόσφαιρο, που έχει καλύψει αυτή την απόσταση του ανταγωνισμού. Ναι, φυσικά. Αφού σου παγώσαν τα χρέη, ήρθε ο Ζαγοράκης, ανοίξαν 30 πολιτικές πόρτες. 13 χρόνια ήσουν αφιλέ. Εντάξει, μέχρι να φτάσει να έρθει ο Ιβάν. Λογικό είναι. Αυτό που λέτε, το ότι αν έχει ευνοηθεί, αν τον έχει βοηθήσει η πολιτεία τον ΠΑΟΚ που ισχύει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευνοήσει και τους άλλους. Το Euro η Ελλάδα το πήρε για τον ΠΑΟΚ. Το Euro το πήρε για τον ΠΑΟΚ. Τον ευνόησε τον Άρη, τον γλίτωσε 2 εκατομμύρια. Στο μυαλό του, στο μυαλό του, τον άλλον 50. Ό,τι και να σου λένε αγόρι μου. Τεράστια εύνοια. Εγώ θα πω το άλλο. Αφού δεν έχει ευνοηθεί ο Άρης που λένε υπουργός κυβέρνησης πέταξε όλους τους ψηφοφόρους του από τα επίσημα στην Θράκη, στην Κομωτινή, για να μπουν η δική σου κερκίδα. Το χάσα. Το χάσα. Υπουργός. Ο Στυλιανίδης. Υπουργός Στυλιανίδης. Τι είναι στη Θράκη, στον Παναθηναϊκό. Κλώτσισε από τους κατόχους διαρχίας στα VIP, τους έβγαλε. Τους έβγαλε. Αλήθεια. Συγγνώμη, τους έβγαλε. Μην νομίζεις, Βασίλη, ότι αυτός που μιλάει τόση ώρα αγαπάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αρχεί ο ΠΑΟΚ να μην το πάρει. Δεν τον νοιάζει, φίλε. Ας το παίρνει ο Ολυμπιακός 50 χρόνια. Δεν τον νοιάζει. Δεν καίγεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Πείτε να ευχαριστώ. Ναι. Εγώ το έχω πει. Ο Ζαγοράκης, ναι, με σεβασμό στους εγκλειπώντες προέδρους του ΠΑΟΚ, που είχε μεγάλους, και σε αυτούς που ζούνε. Έτσι. Ήταν και το μνημόσυνο του Παντελάκη προχθές. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Που τον σκότωσε παοξί στη Μητροπόλεως. Τον εννοώ, το χτύπησε τον μπάτσι με τη μηχανή. Ο Ζαγοράκης είναι ο πιο σημαντικός σου. Το είχε πει το παιδί. Είμαι ΠΑΟΚ, λέει, και έτρεμε το παιδί. Μάλιστα. Με τη μηχανή. Τροχαίο. Το θυμάσαι. Τροχαίο. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το δω. Έτσι όπως το είπε, Δρεμάρι. Στη Μητροπόλεως, νομίζω, Παναγιώτη. Μητροπόλεως, με τη μηχανή. Τροχαίο, έφυγε. Τροχαίο, ναι. Με μηχανή παοξί το χτύπησε. Του πάγαμε τη βιτρίνα κάθε μέρα όταν πρώτο του ΠΑΟΚ. Του κάνανε σπάσει 100 φορές τη βιτρίνα του ανθρώπου. Τα ειδηγενή. Ο Ζαγοράκης είναι ο πιο σημαντικός πρόεδρος στην ιστορία σου. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι σημαντικός γιατί μας κράτησε σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα τεράστιο. Πάμε έξω παρακάτω. Από την Τούμπα. Τεράστιο. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάντως αυτό θα πω, η πορεία δεν είναι στημένη, ούτε μας τύπησε κάποιος και μας έβαλε. Η πορεία είναι δικαιολογημένη και έχει φάει πολλές φαλιάρες ο ΠΑΟΚ για να φτάσει μέχρι τώρα να λέμε ότι την Κυριακή κερδίζει και παίρνει πρωτάθλημα. Έχουμε φάει πάρα πολλές φαλιάρες. Και εγώ το λέω για όσα χρόνια ζω μονάχα. Δεν λέω γιατί έχει γίνει πριν το 2000, ας πούμε, που δεν είχα πολύ. Οι πολλές φαλιάρες τίτλων, ας πούμε. Μια χαρά, μια χαρά κύπελα πήρες. Σου είπα ήδη τρία πράγματα, έτσι. Παίζουν μια άλλη ομάδα που έχει φτάσει αυτή την τελευταία εβδομάδα. Τρία πράγματα. Φορές τόσο κοντά. Τι τρεις φορές τόσο κοντά, τίποτα δεν λέει. Πού έφτασες κοντά, με το παραμύθι, με το σπάθα, το παραμύθι αυτό που φάγατε μια κίτρινη. Τι λες τώρα, 25 βάθμους από τον πρώτο ήσουνα. Πέρσι. Επειδή έφτασες 15, ωραία. Και ο Άρης το 93-94 με το Φυρό έφτασε μία ανάσα από το πρωτάθλημα. Ήμουνα 10 αγωνιστικές στο τέλος, 3 βαθμούς από την ΑΕΚ. Με σφάξανε μετά στη Λιβαδιά. Και Ηρακλής με αλέφαντα. Θα λέω εγώ ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα ενώ τελείωσα με 20 βαθμούς διαφορά. Μα, γιατί για δυο κίτρινες που πήρες. Για δυο κίτρινες. Βασίλη, δεν θα βγάλεις άκρη, αγόρι μου γλυκό. Δεν θα βγάλεις άκρη, αγόρι μου γλυκό. Δεν θα βγάλεις άκρη, αγόρι μου γλυκό. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα σου βγάλουν, θα σου βγάλουν ξινό. Ό,τι πρωτάθλημα και πάρεις, το ένα είναι του Κουλούρη. Ό,τι κύπελο και πάρεις, το άλλο είναι της Χούντας. Τα κύπελα που έχει χάσει ο ΠΑΟΚ το 83. Εντέχνως θυμούνται το κύπελο στο Βόλο. Και ξεχνάνε εντέχνως επειδή το κύπελο το 83. Ότι δεν χρωστάει τίποτα η ιστορία στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, αυτό θέλουν να σου κάνουν. Δεν αξίζει τίποτα, αυτό θέλουν να σου πούνε. Κατάλαβες. Εντέχνως γίνονται όλα. Μη τους ακούς! Μη τους ακούς! Να ξυπνήσουμε για την Κυριακή. Γέλα! Άντε, bye. Bye. Να σε καλά, Βασίλη, καλημέρα πάλι. Επόμενο, καλημέρα. Κράτα τη φωνή σου για την Κυριακή. Την έχω, μια χαρά τη φωνή μου. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Κάτω, σκάμε ναι. Το Ρόντο. Γιώργος το Ρόντο, παδός του Ηρακλέου, Σκλέο. Να σημειώσω εδώ, λέει ο Κώστας, διόρθωσε τον φίλο Παοξή. Ο Ζαγόρ δεν τον κράτησε ανταγωνιστικό επίπεδο. Στην κατηγορία τον κράτησε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Δεν έχει άδικο. Έλα, φίλε. Ναι, Γιώργο. Ορίστε. Τον πατέρα της, μάνα, Γιώργο. Τον πατέρα της. Πάμε. Ναι. Δεν ακούγεται καθόλου καλά. Πάμε. Α, δεν ήταν το Ρόντο αυτός, νομίζω. Ναι, καλημέρα, επόμενος. Δεν ακούγονταν τίποτα, ρε, φίλε. Παιδιά. Προφανώς είχες... Το είδαμε, ρε, φίλε. Είναι τηλεόραση όμως. Τι το λες τώρα, εντάξει. Ράκος. Λοιπόν. Επόμενος. Να, γραμμή, πάμε, ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Βασίλης ΠΑΟΚ. Βασίλης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Συχνώς τα μόνα στις τελευταίες μέρες, εννοώ τηλεφωνικά. Ναι, καλημέρα. Ναι, ήθελα να απευθυνθώ στον Χρήσαδο. Α, και τον Μαριό. Που δεν ήθελα να το θίξω. Ναι, δεν ήθελα να το θίξω. Χρήσαδε. Ναι. Δεν έχω αγόρι με τίποτα με την ομάδα σου. Α. Με τον κόσμο που με αποκαλούν ρούφ του Βορρά. Γι' αυτό σα είπα αυτά όλα. Πώς γίνεται μια ομάδα που είναι τόσα χρόνια και τους μπαίνει στο ρουφούνι να είναι ο ρούφ του Βορρά. Αυτό δεν θα σου πω, ρε φίλε. Και με έκλεισε χθες. Θα σου πω, Βασίλη! Έχει ένα λεπτό για να τελειώσει, μην το ανοίξουμε. Μπορώ να σου το εξηγήσω γιατί. Ναι, γι' αυτό σου πω. Γι' αυτό είπα για τον Ηρακλή τα πρωταθλήματα. Γιατί τα γουστάριζα, ρε, κοιτάξτε στον κόλλη. Καθόμουν Σαββάτο απόγευμα και πήγαμε στη Μίκρα και το μεγάλο Ολυμπιακό με δύο τρόπια ευρωπαϊκά. Και τώρα τα έπαιρνε και σπάγανε το ρέντι αυτή. Εγώ γουστάριζα. Κατάλαβε. Καλά. Από σένα αυτό το είναι το 78. Το μεγάλο Ολυμπιακό, για Τζόγου, Δάκουλα, Μελίνο, Παγιοριού. Ήταν παλικάρι, δυο πρωταθλήματα είχε τότε η Θεσσαλονίκη, ένα του 76 του ΠΑΟΚ και ένα του 79 ας πούμε του Άρη. Αυτό γι' αυτό δεν θα σου πω, δεν θα θίξω εγώ τα πρωταθλήματα. Εκεί έχουμε σφαγή του Ολυμπιακού στο Παπαστράτιο, ε. Το μεγάλο, ναι, το μεγάλο. Με δελτή προϊστό από εδώ. Δεν θα το αφισβητήσω εγώ. Απλώς λέω όταν δυνάμωσαν οι ομάδες της Αθήνας και στο μπάσκετ, εσύ εξαφανίστηκες. Γιατί εσύ τι, έκανες. Εσύ τι έκανες, σάρωσες. Όχι, έμεινα μέχρι το 98-99 που πήρα το κύπελο. Όλη τη δεκαετία τα ξέχασες. Και ένα κύπελο πήρες και. Τι έκανες δηλαδή, λες και σάρωνες τα πρωταθλήματα. Αφού τα λεφτά πήγαν στην Αθήνα. Τα βήματα, τα βήματα. Ναι, το 95, ναι, εγώ πάλι, όλος μου όμως. Συνέχισε το παλάτι, αλλά παλεύω λίγα χρόνια ακόμα. Εσύ συνέχισες γιατί έχανες από μένα τα προηγούμενα, γι' αυτό. Α, γι' αυτό λες. Βέβαια. Εντάξει, ότι τραβάει ο ένας τον άλλον, αυτό δεν είναι ψέμα. Ότι ήταν η αιτία εσύ σου να που έκανα εγώ ομάδα στο μπάσκετ, οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί όταν εσύ πήγαινες, όταν πήγαινες εσύ μέσα, όταν σηκώθηκα εγώ και να φωνάξω πάω που είναι ο λαός σου, γιατί είμαι από τα διευθυντικά μέλη της θύρας 4, και σηκώθηκα στο κήπεδο Άρης, με 8.000 στο πάλε, πάθαμε με ζημιά. Λέμε πού είναι αυτή τώρα. Γιατί εμείς πηγαίναμε, ξέρεις πώς πηγαίναμε. Δεν είχε τότε συνοδείες, πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Εμείς μπήκαμε, ας πούμε, για ανάγκη Θεός Ιωνικός με στη δίκαια. Μπράβο, ρε Βασίλη, περίμενε. Εσένα πρέπει να σε ξέρω.
Τόση ώρα σ' ακούω και η αναφορά σου σε Ολυμπιακό με Γιατζόγλου. Είστε ίδια ηλικία. Και... είμαι γειτονάκι του Ηρακλή. Περίμενε. Και... στη νίκια ήσουνα που Περίμενε, Παναγιώτη. Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι. Την επόμενη μέρα παίζετε με, με Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Αυτό δεν είναι. Μάρι, συνομήλικη είστε. Ναι, περίμενε. Το συνταγείο γεννηθή είμαι. Άκου λίγο να σου πω, βρε. Με ο Μάριος του 50. Παίζεται στη νίκη με τον Ιωνικό, με Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης με μπλε αντίδα σκάλτσες σκούρες, όχι άσπρες, μπλε. Δύο παιχνίδια είχαμε κάνει. Μας βάλανε. Μπράβο. Και σωθήκαμε και πήγαμε. Και φύγαμε με ανοίξει από συνοφόρο καβάλα με τα πόδια τρέχαμε. Που άρα, γίνεται το σκηνικό μέσα στο μεγάλο το πάρκο στη νίκη με το Μάκη το Μανάβη. Ένα λεπτό έχουμε και τελειώνει. Σε ξέρω εσένα, ρε. Σε ξέρω, Βασίλη. Εκεί μέσα δεν μπήκα. Εντάξει, τώρα με ξέρεις. Στο πάρκο υπάρχει μεγάλη ατάκα του Μάκη του Μανάβη. Στο πάρκο μέσα στην Νίκαια υπάρχει τεράστια ατάκα του Μάκη πολλά, του Μανάβη. Πολλά. Το ρωτάει νικαιώτης. Είναι δύο. Γιατί μου είναι δύο. Τον ρωτάει νικαιώτης. Α, το πεις μετά, ρε, Μάρη. Τον ρωτάει νικαιώτης. Είναι ο Μάκης ο Μανάβης με τον φίλο μου τον Μιχάλη, οι δυο τους. Και πέφτουν σε παρέα. Ο Μιχάλης ο Κεσόπουλος. Μισό λεπτό έχουμε. Και πέφτουν σε παρέα με 7-8 νικαιώτες που ψάχνουν να βρουν το Μάκη. Και λέει, ρε παιδιά, ξέρουμε ότι είστε παοκτσίδες, σας είδαμε. Εμείς το Μάκη το Μανάβη. Κάναμε κερκίδα, ρε. Ναι. Κάναμε κερκίδα. Φώνασε. Μπράβο. Πιάσε, μην φάμε καμιά τσιπιά. Ναι. Πιάσε του βάρη. Και λένε, εμείς ψάχνουμε το Μάκη το Μανάβη. Όχι εσάς. Ναι. Πού είναι ο Μανάβης. Και λέει ο Μανάβης. Άκουσε με! Κλείστον, ρε, κλείστον. Α! Ενώ δεν μην τον κλείνεις, κατάλαβες τι εννοώ. Και λέει ο Μάκης ο Μανάβης. Πού να ξέρουμε, ρε παιδιά, και εμείς μοναχικοί διαβάτες είμαστε. Ωραία. Άνοιξε τον. Μπορείς αυτό να το πεις, ρε Μάρη, όταν κλείσει. Ας το να μιλήσει δύο λεπτά και όχι, να το πεις. Όχι, αν το σχολιάσει, έγινε Βασίλη, να σε καλά. Να σε καλά. Δεν μπορείς, έγινε ρε φίλε. Πάμε στο τελευταίο και μετά διαβάζω τον Κώστα που απευθύνεται στον κύριο Παπαδόπουλα. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Είσαι ναι, καλημέρα, αδερφέ. Είσαι ο τελευταίος της εκπομπής πριν τον ντέρμπι. Πες το. Ό,τι ομάδα ωραία, είσαι, αυτή η ομάδα θα χάσει. Μάριε, μάθε να το ράβεις λίγο, γιατί τόσο κομμουνιστής Αμερικάνος, ρε φίλε, φτάνει. Μας έχεις πρίξει, μιλάς. Εγώ δίνω ένα 50 λεπτό τουλάχιστον, αυτό με περισσεύει να πάρω να μιλήσω και δεν μπορεί να μιλήσει κανένας εξαιτίας σου, ρε φίλε. Εξαιτίας του, καλά τα λες. Ωραία, άντε πάμε. Χαλάρωσε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, Παπαδόπουλα, δεν με λες. Εσύ τι περιμένεις από τους άλλους οπαδούς αυτής της πόλης? Τίποτα. Να βγούμε με σημαίες του ΠΑΟΚ. Όχι, φυσικά. Να ξεκινήσουμε να λέμε, άντε ΠΑΟΚΑΡΑ, πάμε να κερδίσει το γάμο. Όχι, φυσικά. Εναντίον. Τι απέτηση έχει? Γιατί μας κράζεις τότε? Δεν κατάλαβα. Τι έκραξα, ποιον έκραξα, ρε. Γιατί κράζεις τους άλλους που δεν θέλουν να κερδίσεις? Είπα γιατί υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό. Όχι, αυτό ίσα είναι υγιές αυτό το πράγμα. Είναι υγιές. Και άκου να σου πω τη μεγαλύτερη υγεία από όλες. Εγώ δεν θέλω να χάσεις την Κυριακή από το Γαύρο. Θέλω να κάνεις τη Λακαμία και να φας και ένα μείον 5 και να βγάλεις τα μάτια σου μόνος σου. Μάλιστα, ακόμα δεν θέλω να χάσεις από το Γαύρο, γιατί εκεί θα έχεις και ένα άλοθη. Ναι, άλλο. Δεν θέλω να έχεις άλοθη, θέλω να διαλυθείς, να καταστραφείς. Δεν θα καταστραφώ όμως. Και δεύτερον, θέλω να σου πω κάτι. Μάθε εκεί στο παραμυθάκι. Το κλαρίνο του χρειαστεί για Δευτέρα. Άντε με τις υγείες σου. Συγγνώμη, Αριανώσε. Στο καλό. Δεν το καταλάβω. Εσύ τι λες, ρε Μάριε, Παοξή, τι είναι η ιδέα. Και η προφορά σου είναι νότια, αυτό το λίγο. Από πού είσαι? Χαλκιδικιώτης είμαι, φίλε, καθόλου νότιο. Χαλκιδικάρα. Χαλκιδική. Χαλκιδική και είμαι και συναθωμένος αυτή τη στιγμή. Να σε καλά, Γιαννάκη. Μην είναι τίποτα άλλο. Ο Κώστας λέει, γιατί συγχύζεται, λέει ο Παπαδόπουλας, δηλαδή τι από αυτά τα γεγονότα είναι ψευδή? Δεν τους έδωσε κύπελο η Χούντα. Δεν σηκώσανε πανό υπέρ του εντιμότατου. Δεν παρακαλούσαν να χάσουν από την Καλαμαριά για να πέσουμε. Δεν ακολουθούν οι τακτικές του πρώτου διδάξτα όσου φουπού με ενώσεις ΕΠΟ, ΜΕΠΟ, ΣΕΠΟ. Δεν βάλανε δικό τους πρόεδρο στην ΕΠΟ. Μας έδωσε κύπελο η Χούντα. Βγάλτε αυτό, τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Ένα κύπελο πήρε. Ναι. Βγάλτε με τη Χούντα. Βγάλτε τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το κύπελο πήρε ο Πάκου τη Χούντα? Άστε τη Χούντα. Πήρε παλικαρίσια. Μην κολλά με τη Χούντα. Μην κολλά, α τη Χούντα. Τα υπόλοιπα. Ποιο απ' όλα? Δεν παρακαλούσαν να χάσουμε από την Καλαμαριά και να πέσουμε. Εσύ δεν σηκώσανε πάνω. Δεν παρακαλά να χάσουμε τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, έλεγε πριν εσύ για αυτά που λέει. Εσύ αυτό σου λέει. Ναι. Δεν σου λέει για αυτά που λέει αυτό. Άλλο. Υγεία είναι. Εγώ θα του το κόψω, λέει το φετινό. Καλά, εντάξει, άντε, έλα. 24 Φλεβάρι είπαμε, πότε είπαμε. Να σου πω κάτι. Ναι.
μόνο και μόνο κλείνοντας την εκπομπή, ναι. Πραγματικά μόνο και μόνο γι' αυτό, ναι. Για την εκπομπή μας, ναι. Δεν θα είναι ωραίο? Όχι, 20 μέρες ωραίο. Θα λείπεις εσύ τους άλλους. Περίμενε. Όχι, όχι, δεν λέω. Αγκίνησε 5 χρόνια. Δεν θα είναι ωραίο για 20 μέρες μέχρι εκείνο το μάτς. Αγκίνησε 5 χρόνια αυτό που θες. Θα φάμε, έφερε ο Σταύρος. Που λένε μου έλα μέσα. Που λένε μου έλα. Τι έφερε ο Σταύρος? Που λένε μου έλα μέσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το που λένε μου είσαι έλα μέσα. Πάλι έφερε να φας. Τον άλλο τον έφερε. Συγχαμένος πει την ομάδα του Μαριονέτα. Βρωμερούσα. Ολυμπιακός συγχαμένος συμπλεγματικός Ολυμπιακός. Εμείς. Συγχαμένοι συμπλεγματικοί μικροτσούτσουνοι. Μπράβο. Εγώ εύχομαι για το καλό των μέσων. Κάτωνα. Θα το βγάζει. Είσαι γελίος, άντερε. Δεν τρέπεστε λίγο. Σταύρο μου, θα φάμε. Σταύρο μου, θα φάμε. Δεν πληρωνόμαστε εμείς. Δεν πληρωνόμαστε, Σταύρο. Είμαστε απλήρωτοι. Από το Μαρινάκι. Παίχτη παίρνουμε. Ελεύθερο. Έχουμε εμείς απέτηση από εσάς. Από εσάς τη συμπάθεια. Ούτε την Ιλαρά. Μόνο ελεύθερους. Ούτε την Ιλαρά. Συμφωνείς με τον Αλέξη Κούγια? Εννοείται ότι συμφωνώ με τον Αλέξη Κούγια. Βέβαια. Γι' αυτό έγραψε κείμενο για σένα. Α, εντάξει. Μόνο τα λέει κατά του Άρη. Θα τα πείτε όλα μετά. Έχετε τώρα πάω και έλα, δώσε γιατί κοπεί. Πάω 25. Ακούς το πάω 25. Πάω 25. Τα 25 του πριν. Τα εκατομμύρια του πριν. Πάω 25. Πάω 25. Καλό. Έξυπνο. Έξυπνο ήταν. Έξυπνο. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε. Γιατί τον φώναξα μέσα, ξέρεις. Το παιχνίδι της Κυριακής, αυτό εύχομαι μόνο, Μάρια, ναι. Να δώσει ενδιαφέρον και στο παιχνίδι μετά από δύο Κυριακές. Και να έχει καλό για τη δουλειά μας. Ό,τι είναι καλό για τη δουλειά μας. Δηλαδή σκέψου, Παπαδόπουλα. 20 μέρες να λέω εγώ. Χαρά είχατε δουλειά. 20 μέρες. Δηλαδή να είναι αδιάφορο το μάτς. Δεν έχετε ανάγκη. Να μην είναι 20 μέρες. Εγώ έρχομαι να λες εσύ έλα. Πολική κατάσταση στον Άρη, στην αφάνεια στο μπάσκετ, έτσι στο ποδόσφαιρο. Να πω κάτι. Επειδή εσύ Δευτέρα θα λείπεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα λείπω. Εγώ, αν νικήσει. Άμα νικήσει ο ΠΑΟΚ, εγώ Δευτέρα δεν έρχομαι. Όχι, Δευτέρα. Τις άλλες μέρες έρθω. Όχι. Τις άλλες έρθω. Αν κερδίσει να έρθει. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γάβρος ασθενής. Γιατρέ, νιώθω ότι θέλουν να τους τούτρουτ όλους. Θα τους κλάνουν. Γιώργος Σταλός. Λοιπόν, Γιώργο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πάμε τώρα να δώσουμε τους νικητές για να αποχωρήσουμε. Είμαστε σχετικά άνετοι. Δώσε λίγο, Χρήστο. Γεια σου, ρε Αλταράκι, όσοι. Λοιπόν, τα παραμύθια μην ξεχάσεις εσύ. Πάρτα, παλικάρι μου. Λοιπόν, Monster Magnet, τους νικητές τους προσφέρει. Πραγματικά παραμύθια, ναι. Αυτό που λες εσύ. Ναι. Το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Πατρέου 25 προσφέρει τους νικητές για το live των Monster Magnet. Τηλέφωνο για τη Λιβεριά 2310-868-868 από το πιπερών. Κώστας Αβραμίδης, 741. Κώστας Χριστόπουλος, 738. Γιάννης Τέντσος, 113. Λάζαρος Λαζαρίδης, 472. Τα λέω μία ακόμη φορά αντιστρόφως. Λάζαρος Λαζαρίδης, Γιάννης Τέντσος, Κώστας Χριστόπουλος, Κώστας Αβραμίδης. Δεν εμπλέκεστε με το ραδιομέγαρο του Λίμπερου. Πηγαίνετε κατευθείαν Κυριακή βράδυ στο Principal Club Theater. Οι προσκλήσεις είναι μονές. Ίσως χρειαστεί να δείξετε ταυτοτιτούλα ή κάποιο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει ότι είστε εσείς αυτός που λέτε. Συμβουλή, χάστε το τελευταίο τέταρτο του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για να προλάβετε την θεϊκή μπαντάρα από τη Θεσσαλονίκη, τους Memphis, που ανοίγουν τους αλυταράδες από το New Jersey. Από εμάς, το Σωτήρη Δασκαλάκη και το Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα bloody rocking weekend.